Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κυριακά την Κερένα για μια ακόμη Κυριακή. Όλοι εδώ, η μεγάλη παρέα της Κεντρικής Ελλάδος. Μαζευόμαστε την ίδια ώρα, στον ίδιο τηλεοπτικό αθλητικό διάβλο. Να πούμε, να ακούσουμε. Αυτά που θα ακούσουμε θέλω να πιστεύω ότι είναι άκρως ενδιαφέροντα. Και να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο που σε μια ώρα περνάει. Από πλευράς αθλητικής κίνησης. Πολλά και ενδιαφέροντα τα σημερινά θέματα. Το πρώτο είναι αυτό που θα δείτε τώρα αυτή τη στιγμή. Ξανά μαζί λοιπόν, ο φίλος μου ο Σπύρος ο Κανούλης είναι επί των επάλξεων. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα της τελευταίας στιγμής δεν μας δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα να απολαύσουμε και τον Γιάννη τον Καλογιάννη. Ο Γιάννης ο Καλογιάννης είναι ένα απόσπαστο στέλεχος της εκπομπής. Ένα στέλεχος που θα μας ακολουθεί πάντα ή σχεδόν πάντα σε ό,τι προσπάθεια κάνουμε ως αθλητικό τμήμα της τηλεόρασης του Άστρα. Και όταν λέω ως αθλητικό τμήμα, εννοώ και αυτά που σας έχω πει, να βλέπουμε και το φίλο μου τον Σπύρο τον Κανούλη. Τι είναι, Σπύρο? Καλησπέρα για μένα. Γεια. Έχουμε να πούμε πολλά γιατί η διαιτησία φέτος, τώρα, τελευταίο καιρό, τι, πού πάει η διαιτησία, ρε Σπύρο? Τι είναι αυτά? Δεν πάμε καλά. Τι καλά, τι πέναλτι δίνουνε? Υπάρχουν παράπονα. Μόνο παράπονα. Δηλαδή, αποφάσεις οι οποίες προκαλούν. Να σου πω κάτι. Το ΒΑΡ έγινε για να διευκολύνει και για να αποδώσει δικαιοσύνη. Αυτό το πράγμα το κάνει ο διαιτητής, κατά κύριο λόγο. Ο διαιτητής είναι ένας δικαστής, βάζω τη λέξη μέσα εισαγωγικά, που αποδίδει δικαιοσύνη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δυστυχώς το ΒΑΡ, το είχα πει και σε άλλη εκπομπή, ότι χρησιμοποιείται κατά τον δοκούνα. Έτσι διαπίστωσα και σήμερα ότι δεν γίνει καλή χρήση, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή αυτό που έδωσε τώρα ποιος ήταν ο διαιτητής στο παιχνίδι Άρης, ΑΕΚ Άρης, αυτό πέναλτι που έδωσε στο Μάνταλο, ήταν για γέλια. Υπάρχει βέβαια επαφή, αλλά... Τι επαφή, για γέλια, δηλαδή επαφή με το νου. Εδώ να πούμε για το εξής, ότι στο ΒΑΡ ήταν ο Ολλανδός. Ήταν ναι, ο Ολλανδός. Άλλη η πρωτοτυπία του αρχιδιετή. Έλληνας διαιτητής, Ολλανδός στο ΒΑΡ. Στο ΒΑΡ, ξέρω και στον ΠΑΟΚ είδα εκεί περιπτώσεις. Και στον Ολυμπιακό είδα, γενικά η διαιτησία... Και το πέναλτι του Πειραιά. Το πέναλτι του Πειραιά. Όχι, εδώ κοιτάξτε να δεις κάτι. Εδώ με το πέναλτι του Πειραιά υπάρχει παράβαση. Εδώ έχει κάνει ο τερματοφύλακας παράβαση. Ναι. Είναι ξεκάθαρο εκεί. Εκεί δεν ασχολήθηκε κανένας. Γιατί πράγματι, βέβαια είναι μια λαθασμένη ενέργεια του τερματοφύλακα, αλλά είναι παράβαση. Ο παίκτης του Ολυμπιακού Πειραιός έχει την μπάλα, την πάει κεφαλιά και ο τερματοφύλακας τον ανατρέπει. Ξεκάθαρα εκεί. Είναι απλώς επιπόλαια η κίνηση, διότι πού θα πηγαίνει ο παίκτης Ολυμπιακού? Πουθενά δεν θα πηγαίνει και η μπάλα. Τέλος πάντων. Θα πούμε πολλά, γιατί πολλά. Έχουμε και το φίλο μου το Μανώλη το Σκουλά, ο οποίος παραιτήθηκε, δηλαδή καθάρισε την μπουγάδα που λέμε και έρχεται... Είπαμε ότι ήταν... Ότι είναι απώλεια η αποχώρηση του Μανώλη Σκουλά. Φυσικά και είναι απώλεια ένας και περιμένω, καλός, πολύ εδώ καλός περιμένω, διετής. Είπαμε ότι τη θέση να την πάρει πάλι για ψες αλίες. Να δούμε το ότι ψάρια πιάνουν και οι θύνοντες εκεί της ΕΠΣΤ. Να δούμε πόσο δυνατή είναι. Αλλά είναι... πολλά παράπονα, είπαμε, πολλά παράπονα για τη διαιτησία. Τέλος πάντων. Για την περίπτωση του Μανώλη του Σκουλά, ήθελα να πω ότι ένας διαιτητής, για η δική μου άποψη, είναι πάρα πολύ καλός διαιτητής. Βεβαιότατα. Ένας και είναι εξαιρετικό άτομο, εξαιρετικός χαρακτήρας. Εντιμότατο άτομο, επίπεδο, με γνώσεις. Δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή μπούχτισε, δηλαδή έφτασε ψυχολογικά στο όριό του και λέει τέλος, δεν μπορώ άλλο να ασχοληθώ με τη διαιτησία. Μέχρι εδώ είναι ο κύκλος μου. Ή ειδοποιήθηκε ότι θα τον σχολάσουν και λέει για να σας προλάβω εγώ θα κάνω μια ηρωική έξοδο δικιά μου, να φανεί ότι εγώ παραιτήθηκα από μόνος μου
για να μην πάρει την τη μέντα της του διοξήματος που λέμε. Ισχύει και αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα? Υπάρχει, αλλά δεν έχουμε τέτοια πληροφορία. Δεν έχεις εσύ, έχω εγώ τέτοια πληροφορία. Αυτό είναι. Όπως και για άλλων εδώ της περιοχής. Ναι, αυτό υπάρχει. Υπάρχει αυτή η πληροφορία. Ατμόσφαιρα, ότι θα αποχωρήσει κι άλλος διαιτητής. Και μάλιστα διεθνής. Ναι, είπαμε. Γιατί δυο διεθνείς νέοι θα μπουν στον πίνακα. Ήδη απεχώρησε ο Μανώλης Κούλας και αναμένεται τώρα το Δεκέμβριο, νομίζω ότι βγουν οι νέοι πίνακες με τους διεθνείς. Να δούμε τώρα. Περιμένουμε. Τέλος πάντων, πριν περάσουμε στην Α' Εθνική, που είχαμε τα παιχνίδια εκτός από ένα, το παιχνίδι του Βόλου που θα γίνει αύριο στις 7.30 το απόγευμα στη Νίκαια. Ο Βόλος φιλοξενείται από τον Ιωνικό Νικαίας. Έχουμε τις κληρώσεις σήμερα για το τάμπλετ, αλλά και για την από τα ηλεκτρικά τζίμις, αλλά και το φίλτρο νερού, το γκέιζερ, από το ίδρυμα Μαγνησίας. Είναι δύο κληρώσεις που θα γίνουν στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα δούμε και τους νικητές και συνεχίζουμε εμείς με το 15 κιλά Θάνος Χρώμα. Πάλι σήμερα έχουμε από την εταιρεία Θάνος Χρώμα 15 κιλά βιολογικό χρώμα. Φυσικά ένα πυροσβεστήρα αυτοκινήτου και ένα, όχι ένα αδιάβροχο, και αδιάβροχο από την εταιρεία Θωμάς Μαλαμίδης και φυσικά από την εξαιρετική βιοτεχνία και φούρνο τον Φόρνο Αρέτα, ο οποίος είναι ο νέος μας συνεργάτης. Θα έχουμε και πολλές λιχουδιές, έτσι γλυκές, γλυκά, για να μας τονώσουν έτσι την πίκρα της ρουτίνας, την πίκρα της καθημερινότητας. Στέλνετε εσείς μηνύματα με απαντήσεις, όσες εσείς θεωρείτε σωστές, στις τρεις ερωτήσεις που θα σας κάνω τούτη τη στιγμή. Θέλω να μου πείτε, η πρώτη ερώτηση, τρεις διαιτητές από τον Θεσσαλικό χώρο, ποδοσφαίρο εννοείται, όλων των εποχών που έχουν πάρει το σήμα του διεθνούς, της FIFA δηλαδή. Τα ονόματα τριών διαιτητών από Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, από όλη τη Θεσσαλία. Επίσης, πάλι από τον χώρο του ποδοσφαίρου, το προσωνύμιο, το παρατσούκλι του πολύ ικανού επιθετικού του Ολυμπιακού Βόλου, του Κώστα Τριχιά. Όταν έπαιζε μπάλα ο Κώστα Τριχιάς, είχε ένα παρατσούκλι, ένα προσωνύμιο. Ποιο είναι αυτό? Και επίσης, η τρίτη ερώτηση από τον χώρο του ευρωπαϊκού, του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αγγλίας είναι το Μπέρμιγχαμ. Θέλω να μου πείτε τέσσερις επαγγελματικές ομάδες που έχουν ως έδρα το Μπέρμιγχαμ, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αγγλίας. Επαναλαμβάνω, τέσσερις ομάδες που έχουν ως έδρα το Μπέρμιγχαμ. Τρεις διαιτητές, τα ονόματα τριών διαιτητών από το Θεσσαλικό χώρο στο ποδόσφαιρο που πήραν, όλων των εποχών εννοείται, που πήραν το σήμα του διεθνούς, της FIFA, και το προσωνύμιο του παρατσούκλι του Κώστα Τριχιά. Στέλνετε τα μηνύματά σας με τις απαντήσεις που θεωρείτε εσείς σωστές στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού και 10 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για τα τρία αυτά δώρα, για το 15 κιλά βιολογικό χρώμα από την εταιρεία Θάνος, ένα πυροσβεστήρα αυτοκίνητου και ένα διάβροχο από την εταιρεία Θωμάς Μαλαμίδης και γλύκο λιχουδιές από τον ξυλόφουρνο και την βιοτεχνία, την Φορναρέτα, που είναι και ο νέος μας συνεργάτης. Εμείς τώρα, Σπύρο, πώς την είδες την αγωνιστική αυτή? Τα αποτελέσματα, αν εξαιρέσεις το χ του Παναθηναϊκού που είναι
Έκπληξη. Αν θεωρηθεί έκπληξη, φυσιολογικά. Ήταν, είχε το απόλυτο ο Παναθηναϊκός μέσα στην έδρα του. Και τελικά με ένας ψυχωμένος Σόφι του πήρε τον πόντο και έδειξε ότι... Μπορούσε και τη νίκη να διεκδικήσει. Μπορούσε βέβαια και τη νίκη, αλλά μπορούσε και... ήταν ένα παιχνίδι που ήταν εντελώς μα εντελώς αμφίροπο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερος ο Όφι από τον Παναθηναϊκό, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο είχε κάποιες ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Καλά, αυτό δεν μας... λέμε πως ήταν το παιχνίδι. Η μοναδική έκπληξη είναι αυτό που είδαμε μέσα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αν θεωρείται έκπληξη βέβαια. Ναι, γιατί... αν θεωρείται έκπληξη. Αλλά με βάση την εικόνα των δύο ομάδων μέχρι στιγμής στις 7 πρώτες αγωνιστικές, θεωρείται έκπληξη. Γιατί ο Παναθηναϊκός είχε 0 απώλειες μέσα στη Λεωφόρο και μάλιστα με όσους συναντούσε εκεί τους φιλοδορούσε και με πολλά γκολ. Να δούμε τα αποτελέσματα της αγωνιστικής. ΠΑΟΚ Απόλλωνος Σμύρνης 4-1, Πανετολικός Ολυμπιακός Πειραιός 1-2, Λαμία Ατρόμητος 2-2, Παναθηναϊκός Όφη 0-0, ΑΕΚ Άρης 2-1, με το παρθενικό τέρμα με τη φανέλα της ΑΕΚ του Γεράσιμου Μήτογλου. Άνοιξε το σκορ για λογαριασμό της ΑΕΚ φυσικά. Μετά όμως ο παίκτης, πρώην παίκτης του Βόλου και νυν της ΑΕΚ αποβλήθηκε από τον διαιτητή του παιχνιδιού για αντικανονικό μαρκάρισμα στον αντίπαλο σεντερφόρ. Πας Γιάννη Αστέρας Τρίπολης 1-1, ενώ η αυλαία της 8ης αγωνιστικής πέφτει αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο γήπεδο της Νίκαιας, εκεί όπου ο Ιωνικός φιλοξενεί την ομάδα του Βόλου. Να δούμε και τη βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός μόνος πρώτος με 20 πόντους. Νιώθει την ανάσα της ΑΕΚ του Γιαννίκη με 19 βαθμούς. Πιο κάτω στην τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ με 16. Στην τέταρτη θέση είναι ο Βόλος με 13 βαθμούς, αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο από τους τρεις μπροστινούς του. Στην πέμπτη θέση ο Παναθηναϊκός με 11, έκτος ο Πας Γιάννα με 10. Στην έβδομη ο Όφη, Αστέρας Τρίπολης και ο Αστέρας Τρίπολης 7ος και 8ος με 9 βαθμούς. Στην ένατη θέση ο Ιωνικός με τον Άρη με την ένατη και δέκατη θέση με 8 πόντους. Ο Ιωνικός έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ η ομάδα του Άρεος έχει ξεκινήσει με ένα handicap 6 πόντων. 6, όχι 16, 6 πόντων. Το οποίο κάλυψε και τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 10η θέση με 8 βαθμούς. Στην 11η θέση είναι η Λαμία με 6. Στην 12η ο Πανετολικός με 5. 13ος ο Απόλλωνας Σμύρνης με 5 βαθμούς επίσης. Και στην τελευταία θέση ο Ουραγός. Αυτή είναι η δυσάρεστη έκπληξη του πρωταθλήματος, η ομάδα του Ατρομήτου με 3 πόντους, χωρίς μετά από 8 αγωνιστικές να έχει γευτεί ακόμα την χαρά ή τη γεύση του νικηφόρου αποτελέσματος. Πάμε για την επόμενη αγωνιστική, η ένατη, καλά παιχνίδια. Όφη Ατρόμητος το Σάββατο στις 5 και 4. Την ίδια ώρα ο Πας Γιάννα με τον Πανετολικό, το ντέρμπι της Δυτικής Ελλάδος. Απόλλωνος Σμύρνης ΑΕΚ, επίσης 7.30 ώρα στο ερχόμενο Σάββατο στις 6 του μηνός. Και πάμε μετά την Κυριακή. Την Κυριακή στις 3 η ώρα έχουμε το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Λαμία. Στις 5 και 4 έχουμε το Βόλος Άρης, μεγάλο παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό. Και στις 7.30 Κυριακή πάλι έχουμε το Ολυμπιακός Ιωνικός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μεγάλο παιχνίδι, μεγάλο ντέρμπι μέσα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αποστόλη, ο φίλος ο Γκαραβέλης το πνίξε τον κολλάκι σήμερα, ναι. Ήταν το πρώτο γκολ της Λαμίας, το πρώτο γκολ μάλλον του Ατρομήτου. Το πέτυχε το Βολιωτάκι ο Στρούγκης
με κεφαλιά εκμεταλλευόμενος μια κακή επέμβαση του Καραβέλη. Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Εδώ ο τροματοφύλακας, ο Ντεχέα της Manchester United, έφαγε γκολ κάτω από τα πόδια του. Τι πάει να πει αυτό? Πήγαν πια στην μπάλα και του φύγει κάτω από τα πόδια του. Όλοι οι τροματοφύλακες έχουν φάει τέτοια γκολ. Κάνε, ρε Αποστολάκο, μια σύγκριση ανάμεσα στην ομάδα του 10 και στη σημερινή. Ποια είναι η καλύτερη? Για ποια ομάδα, ρε παιδιά, μιλάτε? Για έγινε και πιο συγκεκριμένο. Η ομάδα του 10, ποια ομάδα? Την ομάδα το 10, ο Βόλος δεν υπήρχε σαν ομάδα. Ιδρύθηκε πριν από 3-3,5 χρόνια. Ποια είναι η καλύτερη? Ποια εννοείς? Εννοείς τον Ολυμπιακό Βόλο του 10 και ομαδάρα. Ομαδάρα. Ποια εννοείς? Τη Λάρισα του 10, τα Τρίκαλα του 10, τη Νίκη Βόλου του 10. Ποια εννοείς? Και ποια είναι η καλύτερη? Γίνε πιο σαφής, και επειδή εμείς εδώ δεν μασάμε τα λόγια μας, θα σου πω την άποψή μου αμέσως. Αρκεί να γίνεις πιο σαφής όμως. Ο κύριος Κανούλης είναι ο ένας διεθνής διαιτητής. Όχι, ο κύριος Κανούλης ήταν πολύ καλός διαιτητής, το θυμάμαι εγώ, και όχι επειδή είναι μπροστά, ήταν πάρα πολύ καλός διαιτητής, ακριβοδίκαιος, έχει παίξει στην δεν χρειάζεται να συζητήσουμε, δεν χρειάζεται, αυτός που το έγραψε έχει, ας μην το συζητήσουμε. Όχι, εγώ λέω, Σπύρο, εγώ λέω ποιος είναι ο Κανούλης έτσι όπως τον έβλεπα εγώ στην Άλφα Εθνική. Εντάξει, περασμένα, έχουν περάσει τώρα αυτά, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Και τι, όποιος ξεχνάει το παρελθόν, έχει υποτυπώδες παρόν και ανύπαρκτο μέλλον, Σπύρο. Το παρελθόν είναι κάτι που μας ακολουθεί και για το οποίο πολλοί άνθρωποι είναι περήφανοι και πολλοί άνθρωποι δεν είναι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι και εσύ και εγώ είμαστε άνθρωποι που για το παρελθόν μας είμαστε περήφανοι. Καταρχάς να πούμε κάτι για αυτόν που το έγραψε. Αφού είπαμε ότι οι απαντήσεις δεν στέλνονται ή δεν αναδρώνται δημόσια. Λοιπόν, τώρα να μην συζητάμε τώρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί το γράφει αυτό. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν το γράφει εγώ. Διεθνής δεν ήταν ο Σπύρος Γάμπης. Καλή τύχη να και αυτός που το έγραψε. Δεν ήταν διεθνής ο Σπύρος Γάμπης. Όχι, φυσικά. Αλλά από κάτι άλλο στη σειρά του ήταν κορυφαίος. Γιατί για να γίνει διεθνής υπάρχουν προϋποθέσεις. Έτσι, πάμε. Πρέπει να ξέρεις γλώσσες, πρέπει να ξέρεις το άλλο, πρέπει να είσαι. Να είσαι αρκετά χρόνια στην Αλφαεθνική. Αρκετά χρόνια. Παλιά πόσους αγώνες έπρεπε να παίξεις? Για να γίνεις εκείνη την εποχή διεθνής, έπρεπε να παίξεις 6 παιχνίδια εθνικών ομάδων. Ενώ τώρα το σήμα το παίρνουν, αρκεί να μπουν στον πίνακα, να προταθούν δηλαδή. Ενώ εκείνα τα χρόνια που ήμουν εγώ ας πούμε διεθνής, έπρεπε να παίξουν 6 αγώνες εθνικών ομάδων. 6 αγώνες εθνικών ομάδων. Βέβαια. Αν θυμάμαι καλά δηλαδή το γεγονός. Διευκρινίζει ο προηγούμενος, από ό,τι τελειοποιήθηκε και από το κοντρόλ. Είναι ο Ολυμπιακός Βόλου και ο FC Βόλος. Από ότι, αν και είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο που παίζονταν τότε, διαφορετικό το ποδόσφαιρο που παίζεται σήμερα, εγώ πιστεύω ότι λίγο θέλει ο Βόλος, η σημερινή ομάδα, να φτάσει την ομαδάρα του Ολυμπιακού Βόλου το 10. Λίγο θέλει. Λίγο θέλει. Είναι και οι δυο πάρα πολύ καλές ομάδες. Πάρα πολύ καλές ομάδες. Πάμε τώρα στην... ο Βόλος, τελικά, κύριε Κανούλη, υπάρχουν διαιτητές καμικάζι, βλέπει Παπαπέτρου. Τι λες, Σπύρο? Δεν θέλω να απαντήσω τώρα, δεν είναι ερώτηση αυτή. Καμικάζι. Διαιτητές καμικάζι. Όχι, είναι... να μην πω ότι... Ταλιμπάν. Εγώ εκείνο που θέλω να πω, ότι οι διαιτητές μπαίνουν στο γήπεδο, κατά την δική μου άποψη, για να περάσουν απαρατήρητοι, για να επιτύχουν. Όλοι οι διαιτητές. Ο πετυχημένος διαιτητής είναι αυτός που περνάει απαρατήρητος, έτσι δεν είναι? Του σφυρίζει πολύ λίγο. Όσο λιγότερα σφυρίζει ένας διαιτητής, τόσο πιο επιτυχημένος είναι. Και αποφεύγει τα λάθη. Ναι. Γίνονται λάθη, εντάξει. Είναι γνωστό ότι πάντα γίνονται και θα γίνονται λάθη. Αρκεί να μην είναι λάθη τα οποία προκαλούνται από δόλο. Ακριβώς. Δόλο. Ναι. Έτσι κρίνει ο κόσμος. Για να θυμηθούμε, επειδή δεν υπήρχε
Δεν υπήρχε κίνηση για την ομάδα του Βόλου σήμερα. Αγωνίζεται αύριο κόντρα στον Ιωνικό σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο γήπεδο της Νίκαιας. Να δούμε τι έγινε την περασμένη Τετάρτη στο Κύπελλο, εκεί που ο Βόλος φιλοξενήθηκε από τον Πανσεραϊκό, σε ένα παιχνίδι που έγινε στο γήπεδο των Σερών. Πανσεραϊκός, Βόλος, το τι έγινε, θα το δούμε στο βίντεο που ακολουθεί. Από το Ρομέρο η πάσα, παραλίγο το λάθος ή έγινε το λάθος, και σε κενό τέρμα το 0-1 από τον Μπαρτόλο. Δείτε και πάλι το πώς φεύγει στην πλάτη της άμυνας περιμένοντας το λάθος, το οποίο γίνεται από το Γιαννάρακη. Ήταν πολύ κοντά ο Μπαρτόλο, εκμεταλλεύτηκε το λάθος και έκανε το 0-1. Τα πρώτα λεπτά ο Βόλος παίρνει κεφάλι στο σκορ με τον Πανσεραϊκό να κάνει ένα ξαφνικό σουτ. Εξαιρετική η εκτίμηση από τον Μαρκιόνι, το αριστερό σουτ. Οι δύο στόπερ του Πανσεραϊκού αλλάζουν και πάλι την μπάλα. Αναζητείται ο κενός χώρος. Έξω την περιοχή υπάρχει πίεση των παικτών του Βόλου. Πιέζουν εκεί ακριβώς την εκείνη τη γραμμή. Θα βγει η σέντρα, η κεφαλιά, γκολ! Ισοφάριση από τον Μαρκιόνι. Μέσα σε έντονους πανηγυρισμούς, στο 14, ο Πανσεραϊκός παίρνει το παιχνίδι στα ίσα. Σέντρα από τον Ανάκογλου, εδώ, με το αριστερό, με πολλά φάλτσα, στην καρδιά της άμυνας. Ρομέρο απευθείας δοκάρι, οριζόντιο δοκάρι και έξω η μπάλα. Πολύ ωραία εκτέλεση στο 26. Το άνοιγμα εξαιρετικό από τη μία πλευρά στην άλλη, από τον κριτικό στον Κανής, ο οποίος πήρε πάλι θέση στην φυσική του θέση. Κεφαλιά, ενστικτόδης απόκρουση της μπάλας στην πολύ σημαντική στιγμή για τον Πανσεραϊκό. Πιέζει και ο Δημητρίου την αλλαγή της μπάλας με τον Σοάρες και φεύγει μπροστά τώρα. Να δούμε την κόντρα επίθεση από την αριστερή πλευρά, το σουτ. Συνέχεια στο παιχνίδι. Ωραία κίνηση. Την μπάλα πέρασε μέσα στην περιοχή. Ωραία πάσα με εξωτερικό φάλτσο. Βρίσκει τον Παριέντος. Αυτός τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο επιστρέφει την μπάλα στο ύψος του πέναλτι. Η τρίμπλα. Το σουτ. Άστοχο. Από τον Νίνη. Ο Μπαριέντος διεκδίκησε την κεφαλιά. Στην φάση μπαίνει και ο Νίνης. Η μπάλα ψηλά, φανφέρ την κεφαλιά. Το σουτ ξαφνικό, out. Πίσω η μπάλα στον Καβουσάκη. Ψύχρεμα αυτός. Και αυτογκόλ. Αυτογκόλ για την ομάδα του Βόλου. Με τον Κώστα Δημητρίου να στέλνει την μπάλα ψηλά πάνω από τον τερματοφύλακά του και να γίνεται έτσι το 1-2 εντελώς ξαφνικά, απρόσμενα. Το λάθος τώρα. Μίση. Ωραία η μπάλα στον Κανής. Ο Κανής πατάει περιοχή. Το πλασέ. Σώζει ο Κότνικ. Πολύ καλή στιγμή, το ανάποδο ψαλίδι, ελάχιστη μπάλα έξω, καρφωμένο στη θέση του ο Κότνικ, παρακολουθεί την πορεία της μπάλας. Παραμένει το 1-2. Πολύ σημαντική στιγμή για την ομάδα του Πανσεραϊκού. Και ο Πίντο και ο Μίση είναι από αριστερά. Θα βγει το γέμισμα. Ανάποδο ψαλίδι, εξαιρετική κίνηση για μία ακόμη φορά. Το μονοκόμματο σουτ, ο Κότνικ στη θέση του. Στο 70, Πανσεραϊκός Βόλος 1-2. Ο Μαρκιόνι, εξαιρετική πάσα στην πλάτη με τον Κότση, σουτάρει ο Κότση, offside. Στο 76, ψωμένη σημαία από τον βοηθό.
Εξαιρετική πάσα από την άλλη πλευρά τώρα για να βγει ο Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο, ο οποίος κινείται χαμηλά, το σουτ, γκολ. Δοκάρι και γκολ από τον Ροσέρο. Στο 78 ο Βόλος δείχνει να κλειδώνει την υπόθεση πρόκριση. Fue un partido muy complicado. Ήταν ένας αγώνας πολύ πολύπλοκος. Ellos son un gran equipo. Είναι μια μεγάλη ομάδα. Pero bueno, lo supimos sacar adelante y quedarnos con la victoria. Supimos ganar el partido y καταφέραμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες και να αποκτήσουμε την νίκη. Creo que tuvimos varias oportunidades. Así que son cosas que hay que corregir y seguir trabajando. Δεν πιστεύω ότι ήταν κάποια λάθη. Όταν παίζεις, όταν υπάρχουν κάποια γκολ, υπάρχουν κάποια γκολ. Προσπαθήσαμε, είμαστε μια μεγάλη ομάδα, είμαστε καλή ομάδα. Έτσι είναι το παιχνίδι. Είδαμε λοιπόν το πώς πέρασε ο Βόλος από τον Πανσεραϊκό. Η πρώτη νίκη του Βόλου κόντρα στον Πανσεραϊκό. Ναι. Οι παραδόσεις είναι για να σπάζουν, αν και ο Βόλος έχει μικρή ιστορία, είναι μικρή ομάδα όσον αφορά την ιστορία της. Είναι μόλις 3-4 ετών ομάδα και κατόρθωσε μέσα σε 4 χρόνια, 3 χρόνια να παίζει, σε 4 να παίζει ήδη δεύτερη χρονιά στην Super League 1. Και αυτό είναι από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα που μπορούν να πετύχουν παράγοντες, που μπορούν να πετύχουν αθλητές, που μπορούν να πετύχουν οπαδοί, φίλαθλοι, άνθρωποι που αγαπούν το ποδόσφαιρο. Γαλάτη, λέει, περιμένουμε όλη τη βδομάδα να σας δούμε την Κυριακή. Σας ευχαριστούμε, παιδιά, που περιμένετε όλη τη βδομάδα. Εμείς θέλω να πιστεύω με τις παρουσίες μας, τις κυριακάτικες, σας αποζημιώνουμε. Είχαμε και την πρόκληση της νίκης Βόλου. Είχαμε και την πρόκληση της νίκης Βόλου, είχαμε και την πρόκληση της Λάρισσας. Ακριβώς. Κόντρα σε ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας, στην ομάδα του ΠΑΣ Γιάννα. Μια διαιτησία εκεί που δεν ήταν και η καλύτερη. Πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Θα μας τα πει όμως αυτά πολύ καλά και ο Γιάννης ο Καλογιάννης, τον οποίο θα τον έχουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί είχαμε και αναβολή, Σπύρο, της Super League. Ναι, το θέμα είναι ότι τι έκανε το ΒΑΡ. Αφήνω το διαιτή μόνο. Το ΒΑΡ τι έκανε. Τέλος πάντων. Δεν ήταν καθόλου καλή η διαιτησία. Είχε διαιτησία στο παιχνίδι Λάρισα Γιάννενα. Είχε ΒΑΡ. Ναι, νομίζω ότι είχε ΒΑΡ. Είχε. Δεν νομίζω να έχει. Τέλος πάντων. Πάμε γρήγορα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν έχουμε κάτι άλλο για τον Βόλο, δεν υπάρχουν προβλήματα. Ο Βόλος θα... Νομίζω ότι είχε ΒΑΡ γιατί η ΑΕΛ ήταν από πέρυσι το ΒΑΡ, γι' αυτό και είχε ΒΑΡ για το κύπελο, για τον αγώνα του κυπέλου. Δεν το ξέρω, θα μας τα πει ο Γιάννης ο Καλογιάννης τώρα. Αύριο θα παραταχθεί κόντρα στον Ιωνικό η καλή επιτυχία στην ομάδα του Βόλου. Με σκοπό να πάρει πόντο ή πόντος από το δύσκολο αυτό που είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα, γιατί μετά αρχίζουν έρχεται ο Άρης, ο Όφη, είναι γερά τα παιχνίδια και θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει θετική συγκομιδή βαθμών για να παραμείνει ψηλά στη βαθμολογία, όπως είναι άλλωστε και ο στόχος του. Πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί με Γιάννη Καλογιάννη. Ξανά μαζί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, δυστυχώς της τηλεφωνικής, γιατί είπαμε κάποια τεχνικά προβλήματα της τελευταίας στιγμής, δεν μας έδωσαν ευκαιρία να έχουμε στον αέρα το στούντιο και το φίλο μου τον Γιάννη τον Καλογιάννη, αλλά τουλάχιστον μέσω τηλεφώνου θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε τα τελευταία νέα της ΑΕΛ. Γιάννη, καλησπέρα! Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Τα νέα της ΑΕΛ δεν διαφέρουν σε τίποτα από τα νέα της Αλεξάνδρας. Δεν είχαμε κάποια κίνηση. Αφού δεν έγινε πρωτάθλημα. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Στην Ελλάδα βέβαια. να ζητήσω κι εγώ συγγνώμη για την εκ νέου απουσία μου, αλλά
Ορισμένα θέματα δεν μπορούν να επιληθούν βέβαια παρά τις καλές προθέσεις της εκπομπής. Έτσι κι αλλιώς πάντως ελπίζω να είναι η τελευταία Κυριακή που δεν είμαι παρόν στο στούντιο. Εννοείται. Και θα υπάρξουν κι άλλες ημέρες, Γιάννη, γιατί ετοιμάσαι τώρα και για τη Δευτεριάτικη. Μακάρι. Θα μου επιτρέψετε ωστόσο, Απόστολε, να, επειδή ξεκινήσατε με το κομμάτι της διαιτησίας και πολύ σωστά, να πω ότι έγινε μεγάλη συζήτηση για τον αγώνα κυπέλλου της ΑΕΛ με τον Μπασγιάννηνα. Γιάννη, το είδα εγώ, το είδα, είχε πραγματικά λάθη πολλά. Ναι, υπήρξε ένα πέναλτι σε βάρος των Ιαννίνων που δεν ήταν. Ουσιαστικά όσοι ήμασταν μέσα στο γήπεδο διαπιστώσαμε πως ήταν απόφαση του δεύτερου βοηθού, διότι ο Παπαπέτρου δεν σφύριξε αμέσως, άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Ναι, εν πάση περιπτώσει ευνοήθηκε η ΑΕΛ στη συγκεκριμένη φάση. Ευνοήθηκε. Ευνοήθηκε όμως η ΑΕΛ γενικώς από τη διαιτησία, δηλαδή η διαιτησία ήθελε να βοηθήσει η ΑΕΛ, την ΑΕΛ. Όχι, όχι, δεν ήταν. Η προσωπική μου εκτίμηση και απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Διότι ο Παπαπέτρου ισοφάρισε το λάθος με νέο λάθος, δίνοντας πέναλτι σε βάρος της ΑΕΛ για μια εκτός περιοχής παράβαση. Αυτό είναι περιπτώσει, το τρισχυρότερο. Αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο, γίνονται, πάντα γίνονταν, χωρίς βάρ, έτσι. Όμως εδώ έχουμε και την εγκληματική αδιαφορία της ΕΠΟ, διότι ως διοργανώτρια δεν φρόντισε για βάρ. Τώρα θα μου πείτε, όλα τα έχει Μαργιωρίου, ο Φερετζές της έλειπε. Όμως στο κύπελο που είναι τα παιχνίδια νοκάουτ, το βάρ θα έπρεπε να είναι Ευαγγέλιο. Παρ' όλα αυτά η πρόκληση της ΑΕΛ ήρθε στην διαδικασία των πέναλτις και νομίζω ως καλύτερο σύνολο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα πήρε δίκαια την πρόκληση στους 16 και έχω δει και ένα όνειρο ότι θα έχουμε συνάντηση Αχιλλέα Μπέου Αλέξη Κούγια στην επόμενη κλήρωση. Λοιπόν, και ξέχασα να πω ότι παράκτησε σε όλους να προσέξουν. Πάμε για 5.000 κρούσματα κορονοϊού την ημέρα. Είναι απίστευτα πράγματα. 326 στη Λάρισα, 207 στη Μαγνησία. Πού να φτάσουμε τελικά. 4.000 όλη την Ελλάδα, πόσο έχει. Πάμε για πεντοχή. Γιάννη, να βγάλω από τη τσέπη μου. Αυτό σώζει ζωές. Να το τη μάσκα. Ναι. Δυστυχώς δεν τηρούμε τα μέτρα. Και το εμβόλιο, εμβολιαστείτε. Και το εμβόλιο φυσικά. Λοιπόν, σήμερα η ΑΕΛ μετά την πρωινή προπόνηση και ο Αλέξο Κούγιας ήρθε για αυτό το σκοπό από την Αθήνα, μετέβη σύσσωμος ο οργανισμός της στους Αγίους Αναργύρους και απέθεσε λουλούδια στον τάφο του 13χρονου Θωμά Μπουκλαριώτη, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του όσον αφορά πριν την έναρξη του αγώνα με τον Μπας Γιάννενα, ο οποίος συνέπεσε ο συγκεκριμένος αγώνας και την ημέρα της δολοφονίας του Χαράλα Μπουμπιώνα και είχαμε και εκεί στιγμές ανίποτης θλίψης, καθώς και οι δύο ομάδες πήγαν και αναπέθεσαν κάποια λουλούδια στο σημείο που έπεσε νεκρός ο 29χρονος καθηγητής στις 26 Οκτώβριου του 1986. Το παιδί αυτό, ο Θωμάς Μπουκλαριώτης, είναι 13 χρονών, με την οικογένειά του, τους γονείς του, από 4 χρονών πήγαινε στο γήπεδο, είχαν εισιτήριο διαρκείας και η τραγικότητα του γεγονότος είναι ότι στην τελευταία του κατοικία μέσα στον τάφο το θάψανε το παιδί με την φανέλα της ΑΕΛ που ήταν επιθυμία του. Γι' αυτό όλη η ομάδα σήμερα πήγε στους Αγίους Αναργύρους και εκτέλεσε αυτό το καθήκον μακάβριο μεν για ένα παιδάκι 13 χρονών, αλλά απολύτως ηθικό. Τώρα θα πούμε και δύο λόγια για τη Super League, γιατί έχουμε κλήρωση αύριο το μεσημέρι. Θα γίνει τελικά για αύριο ή θα έχουμε και άλλες συστάσεις. Δεν έχουμε, γιατί δεν υπάρχουν εκκρεμότητες πια, μόνο μεταγραφικές. Δηλαδή η Καβάλα και η Ζάκη τους συμπλήρωσαν. Η Καβάλα πήγε στο Βόλιο Όμιλο, η Ζάκη στο Νότιο. Εντάξει. Και θα έχει ρεπό. Δηλαδή, θα έχει ρεπό το πρόγραμμα όπως λέει ο Αποστόλης. Αλλά νομίζω ότι πρόκειται περί παγκοσμίου φαινομένου και περί παγκοσμίου ρεκόρ βέβαια που δεν πρόκειται να καταρριφθεί ποτέ.
αυτό που έγινε φέτος, να ξεκινήσουν αύριο. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι πως όλα βέβαια αυτά άρχισαν από την πρωτοβουλία, σε εισαγωγικά, πάρτε το τσιστέπο, να καλεί ομάδες προς αναπλήρωση των κενών. Δεν έγραφε ο νόμος Αυγενάκη ότι αν δεν δηλώσει συμμετοχή ο Μπάρκουλης θα πάρουμε τον Γκαζάκο τηλέφωνο να έρθει να συμπληρώσει. Για ποιο λόγο? Για να έχουν ομάδες όσες θέλουν. Είναι, ήταν σωστή η κίνηση του Προέδρου της ΑΕΛ να κάνει την ένσταση. Μετά αυτό ήταν παρεπόμενο, προϋπήρξαν άλλα. Προϋπήρξε, πριν από αυτό είχαμε την καταγγελία στο διαιτητικό δικαστήριο που δικαιώθηκε η ΑΕΛ, ακυρώθηκαν όλες οι μεταγραφές και μετά οι ομάδες ξαναπήγαν στο διαιτητικό, δηλαδή στο δικαστήριο που ουσιαστικά έχασαν, πήγαν και δικαιώθηκαν, γιατί τι είπαν οι δικαστές, στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Ότι ναι, ήταν λάθος, σωστά έκανε η ΑΕΛ και κέρδισε την προσφυγή, αλλά δεν φταίγαν και οι ομάδες, η ΕΠΟ τις παραπλάνησε. Έβαμε το μήλο. Πάντως αν δεν υπήρχε και το κύπελο στη μέση που γίναν κάποια παιχνίδια και είδαμε Super League 2, θα μιλούσαμε για την απόλυτη γελιοποίηση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Απόλυτη γελιοποίηση. Και είναι πολύ κοντά στην έκπτωση η Τριανδρία. Δημητρίου, ναι. Τα μέλη της εκτελεστικής της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων. Εκτός του Μουτσικάρη, ο οποίος είχε μειοψηφίσει. Είναι λόγω της προσφυγής του Κούγια η ιστορία αυτή. Έχουν προβλήματα, δικαστήριο. Θα έχουν προβλήματα αυτοί. Φυσιολογικά. Ο Δημητρίου. Φυσιολογικά αν εφαρμοστεί ο νόμος πρέπει να φύγουν. Να εκπέσουν. Να εκπέσουν. Θα γίνει εκλογή πάλι Πρόεδρο. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αναπληρώνει. Θα αναπληρωθούν από τους επιλαχόντες προφανώς. Ναι, αλλά σύμφωνα με το καθαρτικό της ΕΠΟ, ο αναπληρωτής πρόεδρος είναι πρόεδρος τώρα, στη θέση του Ζαγοράκη. Ναι. Αυτός ο Δημητρίου δεν έχει ησυχία. Ησυχία δεν έχει. Εδώ υπάρχει παράδοση. Ο Δημητρίου, λέω, ησυχία δεν έχει. Α, εντάξει. Αφού είναι της σχολής καλών τεχνών, τι ησυχία να έχει. Γιάννη, βλέπεις την άλλη εβδομάδα, την άλλη Κυριακή, να έχουμε σέντρα. Ναι. Από το μεσημέρι γίνεται κλήρωση. Θα έχουμε σέντρα οπωσδήποτε, 100%, δεν χωράει. Και λάθος κάνει περισσότερο. Αυτούνο. Το πρόγραμμα να είναι εντελώς διαφορετικό, γιατί στην πρώτη κλήρωση δεν βάλανε κλειδάριθμο και έπεφτε από όλον ο ΣΑΕΛ την ίδια μέρα. Γιάννη, ένα λεπτό. Είχε βάλει το κύπελο? Όχι. Δεν είχε βάλει που θες με την ΑΕΛ? Όχι. Γιατί στον Παναθηναϊκό μου φαίνεται... Είχε βάλει στον Παναθηναϊκό, αλλά τα έξοδα του ΒΑΡ τα πλήρωσαν οι ομάδες. Όχι, γιατί λέει ο άλλος... Ναι, σε ορισμένα παιχνίδια δεν είχε ΒΑΡ. Όμως... Μόνο στο παιχνίδι Παναθηναϊκό. Ναι, γιατί προϋπήρχε το ΒΑΡ γι' αυτό. Αλλά εγώ είχα τη γνώμη ότι στην ΑΕΛ, επειδή ήταν στην Αθλαντική, ότι είχε ΒΑΡ. Όχι, δεν υπήρχε. Καλώς, γιατί συζητήθηκε το θέμα για το ΒΑΡ. Δεν υπήρχε ΒΑΡ εκ του γεγονότος ότι αγωνίζεται στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Μάλιστα. Στο Ατρόμητος Παναθηναϊκός υπήρχε ΒΑΡ. Ναι, αυτό υπήρχε. Δηλαδή τώρα, γιατί Γιάννη, από όλη Λάρισα στη Λάρισα... Είναι κατεστημένο στο γήπεδο που παίζει ο Ατρόμητος, το οποίο είναι στην ανώτερη κατηγορία. Γι' αυτό. Ναι. Από όλη Λάρισα, από όλη Λάρισα θα έχουμε κλειδάριθμο στην κλήρωση την αυριανή. Α, δεν το γνωρίζουμε αυτό, γιατί και χωρίς κλειδάριθμο όπως πέσαν τα μάτς, βάζουν τον Απόλλωνα Σάββατο. Ναι, με Σάββατο, εννοείται ότι αν πέφτουν. Σάββατο. Εννοείται ότι αν πέφτουν μαζί οι ομάδες. Εννοείται θα έχει. Χωρίς κλειδάριθμο, το ένα το παιχνίδι θα είναι Σάββατο, το άλλο Κυριακή. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν προβλέπετε. Κοίταξε Αποστόλη, όπως το έχουν κάνει τώρα, μπορεί να... την προηγούμενη κλήρωση, δεν ξέρω τώρα αύριο τι θα γίνει, αν θα πάρουν κλειδάριθμο. Υπήρχαν στιγμές που παίζανε οι ομάδες μαζί. Είχαν πέσει πολλά παιχνίδια μαζί. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή ο Απόλλωνας με την ΑΕΛ γύρω στα 23-24 παιχνίδια παίζανε την ίδια μέρα. Ακριβώς. Την ίδια αγωνιστική εντός. Και ο Ολυμπιακός με την νίκη Βόλου. Μιλάμε τώρα για 17 ομάδες, πολλές αγωνιστικές. Αυτό όμως γίνεται, γι' αυτό δεν βάζουν κλειδάριθμο. Θα παίζει μία μέρα νωρίτερα ή άλλη. Δεν υπάρχει. Ναι, σωστό. Και πολλές εμβόλυμες, έτσι δεν είναι? Και όταν φτάσουν στο τέλος μπορούν να παίξουν και την ίδια μέρα. Διαφορετικά γήπεδα είναι. Δεν είναι χωριό, ούτε η Λάρισα ούτε ο Βόλος, να πέσει ένα είναι το γήπεδο και να πάνε εκεί.
Γιάννη, εμείς έχουμε και το πρόβλημα εδώ ότι παίζει και ο Βόλος. Εδώ θα έχουμε... Εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερο. Είναι βέβαια. Εντάξει. Την Άλφα να πάρει... Πάντως να πούμε ότι η Βέρεια βρίσκονταν κανονικά εδώ να παίξει με τον Απόλλωνα και το λίγο πριν το μεσημέρι που ανακοινώθηκε η αναβολή παίξανε φιλικό μεταξύ τους στη Φιλιππούπολη 0-0. Θα έχουμε να μας τα πει και ο πρόεδρος του Απόλλωνα Λάρισας, ο Παναγιώτης Ματζανάς, που θα βγει σε λίγο. Γιάννη, κατά τα άλλα, αγωνιστικά... Αγωνιστικά εντάξει, υπάρχουν κάποιες πλέον σπουδαίες λύσεις για τον Ηλία το Φιντάνη, ο οποίος παρά τον πόλεμο που δέχτηκε από συγκεκριμένη μερίδα δίθεν οπαδών, αποδεικνύει ότι εκτός από προπονητής είναι και εξαιρετικός παιδαγωγός, αλλά έχει και την απόλυτη αίσθηση των αποδητηρίων, εξάλλου πέρασε αρκετό καιρό και παλαιότερα το 2017 από την ΑΕΛ, τη γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις. Εκείνο που αξίζει να σημειώσουμε είναι πως υπάρχει απόλυτη συνεργασία πλέον με, με τα μέλη του τεχνικού team και ειδικά με τον Μιχάλη τον Ζιώγα και φυσικά τον Τάκη τον Παραχρέστα, ο οποίος παρακολούθησε το προχθεσινό φιλικό με τον Αποστόλη το Φωτάκη του Απόλλωνα και της Βέρειας, αυτό το μούφα φιλικό, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν πάει να ήταν φιλικό μεταξύ δύο ομάδων, οι οποίοι θα είναι και αντίπαλοι της ΑΕΛ. Μια κατάσταση που άλλαξε άρδιν και φαίνονται βέβαια τα αποτελέσματα τα θετικά για την ομάδα της ΑΕΛ, καθώς ο προηγούμενος προπονητής ο Κώστας Φραντζέσκος, ο οποίος προφανώς έβλεπε κάποια οράματα διαφορετικά ή κάποιες μικρές ερηνίες και δεν είχε καμία συνεργασία πέραν με συνομιλιών που έκανε με τον Ηλία τον Κότσιο. Ο Ζιώγας ήταν αποκλεισμένος και οι άλλοι. Να σας πω ότι δεν του επέτρεπε να σηκωθεί και από τον πάγκο. Ο Ηλίας ο Φιντάνης έχει διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τους συνεργάτες του. Τους θεωρεί προφανώς ισότιμους και αυτό ήταν μια κατάσταση που έφερε μια διαφορετική έτσι άβρα. Υπάρχει ηρεμία, Γιάννη, στην ομάδα μετά και το επεισόδιο, δεν ξέρω αν υπήρχε μεταξύ του Άρντα και του κυρίου Παραφέστα. Του Ακούνια. Ναι, δεν το Ακούνια ζήτησε συγγνώμη. Αυτά τα πράγματα γίνονται σε μια οικογένεια ποδοσφαιρική. Δεν είναι το πρώτο και το τελευταίο περιστατικό. Γεγονός. Και από τη στιγμή που αγωνίστηκε και στο παιχνίδι με τα Γιάννενα ο Ακούνια, σημαίνει ότι θεωρείται λήξαντο. Το θεωρείται λήξαντο. Θεωρείται λήξαντο. Θεωρείται λήξαντο, γιατί και ο Ακούνια είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και θα ήταν κρίμα για την ΑΕΛ να τον χάσει. Μα αγωνίστηκε, έπαιξε με τα Γιάννενα. Έπαιξε, ναι. Και ο κύριος Παραφέστας είναι ένας εξαιρετικός κυρίως παιδαγωγός, άνθρωπος ποδοσφαίρου. Πολύ καλή προσθήκη για την παραγωγική ΑΕΛ. Εντάξει, κοίτα Απόστολε να δεις τώρα, ο Ακούνια έλειπε 1-1,5 μήνα στην Ουρουγουάη, γύρισε, δεν ξέρει άλλη γλώσσα πέραν της μητρικής του, ορισμένα πράγματα οι Ουρουγουανοί τα βλέπουν αλλιώς, δηλαδή ένιωσε τραυματίες και τα μαζεύει και φεύγει να πάει στα αποδυτήρια χωρίς να ζητήσει άδεια και κάποια πράγματα τα οποία βέβαια δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά σε ομάδα σαν την ΑΕΛ. Νομίζω έτσι, το μάθημα έτσι. Το πήρε και ο Ακούνια και... Καλώς. Έληξε όμως το θέμα και αυτό έχει σημασία, Γιάννη. Προφανώς έχει λήξει. Okay, είναι σαφές αυτό από τη στιγμή που χρησιμοποιήθηκε στο... Ακριβώς. Δόθηκαν να μην βέβαιες εξηγήσεις και τελείωσε το θέμα. Αυτό που φαίνεται, Γιάννη, ότι δεν έχει λήξει και ναι. το κράτησα τελευταίο, γιατί έφευγα εκτός Βόλου, πήγαινα κάπου μακριά και μέσα στο αυτοκίνητο έπιασε ένα σταθμό της Λάρισας και υπήρχε ένας συνάδελφος που σχολίαζε. Τι πίκρα έβγαζε αυτός? Καλά, συνάδελφος αποκλείεται. Τι πίκρα έβγαζε αυτός? Να τον ακούσεις κάθε μέρα, να τους ακούσεις. Είναι 2,5 άτομα είναι αυτοί, 2,5 ακριβώς. Μου έκανε εντύπωση, λέω, λέγονται αυτά ρε στο ραδιό. Τι είναι αυτά ρε? Δεν είναι μόνο αυτά. Να δείτε και στο site τι ανεβάζουν. Μιλάμε για τέτοια αντιπολίτευση εντός των τυχών,
Ναι, ναι, είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Αλλά βέβαια βρήκαν μια ανοχήρωτη ιστορία, γιατί ο Αλέξο Κούγιας δεν είναι από τους ανθρώπους που πάει μόνο δια της νόμιμης οδού και απλά αργούν τα δικαστήρια. Αργούν τα δικαστήρια γι' αυτό. Διότι στη διαφορετική περίπτωση νομίζω ότι στον χώρο του ποδοσφαίρου δεν αφήνω κάτι υπονοούμενο, γιατί εμείς δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι σαν και δάφτους. Αν σας δείξω τα απειλητικά τηλεφωνήματα των τελευταίων ημερών που έχω πάρει και τα οποία τα πήγαμε στην αστυνομία στο αρμόδιο τμήμα του ηλεκτρονικού εγκλήματος, θα τρελαθείτε. Θα τρελαθείτε στην κυριολεξία. Τόσο εμετικά κείμενα ύβρις, τη μητέρα μου την συγχωρεμένη έχει πεθάνει εδώ και 50 χρόνια, και αυτό το κάνουν επισταμμένος και γίνεται εντός των τυχών. Αλλά είπαμε, ο Αλέξης ο Κούγιας λέει νομιμότητα, θα έρθει η ώρα. Θα έρθει η ώρα, ο Μελισσανίδης πήγε σήμερα στον Καρυπίδη μετά τον αγώνα και του λέει θα σε βάλω σαν απειλικό καρουτσάκι, τελείωσες. Γιάννη, το μήνυμα το διαβάζεις αυτό ή δεν μπορείς? Ποιο? Λέει, κύριε Κανούλη, επιτρέπετε να σηκώνονται οι βοηθοί από τον πάγκο όπως θέλει ο κύριος Γιώγας και ο Καλογιάννης. Τι λέει? Λέει σε μένα, επιτρέπετε να σηκώνονται οι βοηθοί από τον πάγκο όπως θέλει ο κύριος Γιώγας και ο κύριος Καλογιάννης. Αυτός δεν ρωτάει εσένα. Εμένα λέει, κύριε Κανούλη λέει. Εντάξει, εγώ δεν έχω μπροστά μου τηλεόραση για να δω. Αλλά να το απαντήσω του ανθρώπου. Να το απαντώ εγώ. Πρώτον το μήνυμά του είναι ο ίδιος που έστειλε ένα άλλο μήνυμα πριν που σας έλεγε για τον Παπαπέτρου για καμικάζι και λοιπά που διαβάσατε. Είναι 100% ο ίδιος, λέω εγώ, και ψάχνετε στην κυριολεξία, είναι της συνωμοταξίας αυτονών που λέγαμε προλίγου. Η βοηθή, κανένας δεν σηκώνεται από τον πάγκο ουσιαστικά. Ένας έχει δικαίωμα κάθε φορά μόνο και μετά κάθε. Όταν σηκωθεί ο βοηθός να πει κάτι στον προπονητή του, αυτό το επιτρέπουν οι διαιτητές, γιατί δεν πρόκειται περί διαμαρτυρίας σε απόφασή τους, ούτε περί κάποιας ενέργειας η οποία θα πλήξει εκείνη την ώρα την ηρεμία του παιχνιδιού. Σηκώνεται ο βοηθός και πάει κάτι λέει στο αυτί του προπονητή. Δεν το έχει δει ο άνθρωπος αυτό 5 δισεκατομμύρια φορές σε όλους τους αγώνες. Αυτό εννοεί η Γιάννη. Τι εννοεί άλλο? Κοίταξε, να πούμε κάτι, ότι από τον πάγκο πράγματι είναι όπως το λες, σε όλους τους αγώνες μπορεί να σηκωθεί να πει, αλλά αν είναι για οδηγίες, μόνο ένας έχει δικαίωμα να σηκώνεται και μετά γυρίζει τον πάγκο. Μα με συγχωρείς Σπύρο, η τοποθέτηση που έκανα πριν... Άλλο θέμα λες εσύ Γιάννη. Δεν ρωτάει αυτό ο άνθρωπος. Εντάξει. Εγώ μπορεί να μην έχω τώρα μπροστά μου τηλεόραση, αλλά... Είναι ο ίδιος, είναι ο ίδιος, Γιάννη. Εγώ μίλησα για συνεργασία, φυτάνει με βοηθούς, ότι ρωτάει και τον Ζόγα, δηλαδή τον συμβουλεύεται κλπ. Τι μας λέει η αγώνα και τι μας λέει η χιλιαδιό τώρα. Αλλά και στον αγώνα μπορεί ο βοηθός να σηκωθεί και να πάει να μιλήσει στο αυτί του προπονητή. Δεν το έχει δει. Μέχρι και στον Κλοπ πάνε. Ο άλλος ο Σόλτσκιερ προχθές πόσες φορές σηκώθηκε ο βοηθός του και πήγε. Δουλειά του είναι. Λοιπόν. Είναι ο ίδιος αυτό που είπες. Μάλλον αυτός που έστειλε το άλλο το μήνυμα. Έγινε για να ρε. Να είσαι καλά. Η μέση είναι καλά. Είναι καλά. Είμαι τώρα, δόξα τω Θεώ. Έτσι. Λοιπόν, καλό μήνα να έχουμε Γιάννη. Επίσης και στους χιλιάδες τηλεθεατές μια μεγάλη συγγνώμη πάλι. Ελπίζω την ερχόμενη Κυριακή θα να είμαστε κανονικά. Με τον καλό. Να λέμε διαζώσεις. Να είσαι καλά Γιάννη, να είσαι καλά. Επίσης. Γεια. Γιάννη, Αποστόλη, να πω σε αυτό που έστειλε το μήνυμα. Ότι η εκπομπή ήταν, εγώ δηλαδή αδιάβαστος. Κάνει λάθος. Πράγματι στο Κύπελλο δεν είχε βάρ. Όμως είχε βάρ στο Παναθηναϊκό. Ναι. Γιατί υπήρχε το βάρ. Στα άλλα που είναι β' Εθνική φυσικά. Απλώς στη Λάρισα, επειδή ήταν πέρυσι η Λάρισα, υπέθεσε ότι μπορεί να έχει το βάρ. Αυτό ήταν. Τέλος πάντων, πάμε. Έχουμε τον κύριο Ματζανά. Αλλά μας παρακολουθούν φαίνεται, ναι, συνέχεια και περιμένουν να δουν τι λάθος θα κάνουμε για να μας το... θα τα συνηθίσεις αυτά. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά να σου πω κάτι. Επειδή το είχα διαβάσει αυτό για τον ΒΑΡ. Ναι, υπήρχε το απόφαση. ΒΑΡ υπήρχε στο παιχνίδι Ατρόμητος Παναθηναϊκός,
Αλλά. Γιατί δεν με νοιάζει γιατί να με επιβαρύνθηκαν. Επιβαρύνθηκαν οι ομάδες. Εμένα δεν με απασχολεί αν ποιο επιβαρύνθηκε. Το θέμα είναι. Υπήρχε. Τελείως, το ξέρω αυτό. Απλώς υπήρχε απόφαση ότι δεν υπάρχει το ΒΑΡ. Αυτό ήταν Β' Εθνική και Γ. Τώρα. Τι ΒΑΡ να υπάρχει. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής λοιπόν βρίσκεται ένας παράγοντας ο οποίος είναι μεγάλος μαχητής, πάρα πολύ μεγάλος μαχητής. Έχει πάρει την ομάδα Λιλιπούτια και την έχει ανεβάσει κατηγορίες. Στέκεται άνετα στην κατηγορία που βρίσκεται τώρα, Super League. Αλλά δυστυχώς δεν παίζει. Γιατί δεν παίζετε, κύριε Ματζανά, ο πρόεδρος του Απόλλωνα Λάρισσας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γιατί δεν έγινε παιχνίδι? Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε και ακόμη περιμένουμε. Εύχομαι και πιστεύω την άλλη Κυριακή να πάνε όλα καλά τα πράγματα για να ξεκινήσουμε και επιτέλους να δούμε ποδόσφαιρο. Αύριο έχουμε την κλήρωση, καινούργια κλήρωση. Ναι, αύριο 12 η ώρα θα γίνει η κλήρωση και θα είναι live streaming. Με συμμετοχή της Καβάλας, δεν μπορείτε. Και τη Ζακίνθου. Ναι, η Ζακίνθου είναι στον Άνδρομο. Όπως είναι η περίπτωση της Ζακίνθου, που η οποία θα προσφύγει στο Δυτικό Δικαστήριο και προκειμένου να περιμένουμε πάλι άλλη μια εβδομάδα για να βγει η απόφαση. Οπότε αποφασίσαμε όλοι μαζί να μπει και η Καβάλα στην κλήρωση. Και από εκεί και πέρα, εφόσον έχουν τους παίχτες, τις προϋποθέσεις και όλα αυτά που χρειάζονται, ας παίξουν κανονικά. Δεν έχω κανένα θέμα. Θέλω να πιστεύω ότι πάνε όλα καλά, να τελειώσουμε αύριο, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα επιτέλους, γιατί έχει κουράσει όλο αυτό το πράγμα. Έχει κουράσει όλους και τους προσφερειστές που έχουν από τον Ιούλιο που κάνουν προετοιμασία. Και τώρα είναι 32 μάτς, 32 παιχνίδια, να τα δώσετε σε λίγους μήνες. Άρα σημαίνει ότι θα έχετε πολλές εμβόλυμες. Ναι, θα έχει αρκετές εμβόλυμες, θα έχει πάνω από 10 εμβόλυμες για να μπορέσει να προλάβει να γίνει το πρωτάθλημα. Περιμένουμε βέβαια από την ΕΡΤ μέσα στις επόμενες μέρες να κάνουμε μια συνάντηση για να τελειώσουμε και το θέμα του τηλεοπτικού. Είναι ανέκδοτη, κύριε Πρόεδρε, η ΕΡΤ. Έχουμε κάνει κάποιες κουβέντες, ζητάμε κάτι παραπάνω, ελπίζω να τελειώσει. Αν δεν δοθούν τα χρήματα αυτά τα οποία ζητήσαμε, είμαστε ήδη σε επαφές να μας δώσουν το OK, δηλαδή από την ΕΡΤ. Δείχνουν 3 παιχνίδια κάθε Σαββατοκύριακο, να μπορέσουμε τα υπόλοιπα παιχνίδια που διαδείχνονται μέσω ιδιωτικών καναλιών, τοπικών καναλιών ή μέσω live streaming, να μπορεί ο κόσμος να βλέπει. Να βλέπει τις ομάδες τους. Έχουμε έρθει σε επαφή και με το ΑΡΤ, όπως γνωρίζετε, και με εσάς, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να γίνει αυτή η διαχείριση και αν θα μπορούμε να δείξουμε κάποια παιχνίδια από το τοπικό κανάλι. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάνε όλα καλά. Αυτές τις μέρες θα τελειώσουμε λογικά και με το θέμα των καναλιών. Γιατί πραγματικά είναι άδικο ότι που δεν ξεκίνησε ακόμη, πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, δηλαδή θεωρώ ότι είναι ένα καλό πρωτάθλημα με πολλές και ιστορικές ομάδες. Ομάδες που έχουν όλες τις πρωταγωνιστές και έχουν παίξει σε άλλα παιχνική κατηγορία στο Πρωτοκένα. Και με ομάδες που έχουν υπάρξει στον κόσμο, δηλαδή ειδικά φέτος στον όμιλο το δικό μας, όλες τις ομάδες είναι μία και μία. Είναι ο όμιλος, είναι πολύ ανταγωνιστικός. Πολύ ανταγωνιστικός, ειδικά ο Βόρειος Όμιλος. Όπως βλέπω όλες τις ομάδες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στο Βόρειο Όμιλο, είναι ομάδες που έχουν πάρει και καλούς προσφυγητές και τα φιλικά που έχουμε παίξει βλέπουμε ότι θα υπάρχει ένα πολύ δυνατός όμιλος και με καλές ομάδες. Και είναι και ο Βόλου και ο Ολυμπιακός Βόλου που έχουμε παίξει φιλικά και ανοιγενικά. Ο στόχος της ομάδας σας, ο στόχος της ομάδας σας, το Απόλλωνα Λάρισσας, ο οποίος εκπλήσει αγωνιστικά τους ανθρώπους που παρακολουθούν την κατηγορία όλα αυτά τα χρόνια και την εκπλήσει ευχάριστα. Ποιος είναι για φέτος, κύριε Πρόεδρε? Εντάξει, εμείς έχουμε μια ομάδα η οποία είναι από τις πιο παλιές ομάδες αυτή τη στιγμή στην κατηγορία. Έχουμε μια ομάδα με έμπειρους παίχτες, έχει γύρω στους 7 προσφερειστές οι οποίοι είναι πάνω από 5 χρόνια στην ομάδα. Έχουμε και πάρα πολλούς πλέον νεαρούς προσφερειστές και προσπαθούμε να ανέβουμε όσο πιο ψηλά γίνεται και να παίξουμε έτσι όμορφο ποδόσφαιρο. Θέλω να πιστεύω ότι πάλι θα είμαστε ψηλά. Αγωνιστικά τουλάχιστον επειδή βλέπω την ομάδα μου, θεωρώ ότι είμαστε πολύ καλά. Και πιστεύω ότι θα είμαστε όσο πιο ψηλά γίνεται, να γλιτώσουμε, να προλάβουμε, βασικά να πολύ γρήγορα να παραμείνουμε στην κατηγορία και από εκεί και πέρα όσο πιο ψηλά γίνεται. Εμείς σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την τιμή που μας κάνατε, έστω και να συζητήσετε μαζί μας για το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Εμείς το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στεκόμαστε πάντα δίπλα στις ομάδες, πάντα δίπλα. Γιατί ο σκοπός των μέσων είναι να δείξει την προσπάθεια των αθλητών στον πολύ κόσμο.
Να μην είναι η προσπάθεια των αθλητών. Νομίζω ότι η διαδικασία όπως γίνεται με την ΕΡΤ, που βασικά αυτό το οποίο εμείς ξέρουμε όλοι εδώ στη Θεσσαλία είναι ότι οι ομάδες οι οποίες παίζουν σε αυτή τη στιγμή στη Super League 2 από το Βόρειο Αμβλό, γνωρίζουμε πολύ καλύτερα ότι είναι οι πιο ιστορικές ομάδες και είναι πολύ καλό, θα γίνει πολύ καλό πρωτάθλημα. Προχθές, πριν από την Τετάρτη, νομίζω που είχαμε δει ένα παιχνίδι Κυπέλλου, Τρίκαλα και Νίκη Βόλου, πραγματικά ένιωθες την ένταση, τον παλμό που είχαν οι φύλαθλοι, ο κόσμος και το παιχνίδι γενικότερα. Ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι, θεσσαλικό ντέρμπι με δύο πολύ καλές ομάδες, με πολύ καλό ποδόσφαιρο. Με το άγχος που κατέχει, βέβαια υπήρχε σίγουρα εντάσεις γιατί είναι τοπικά πρωταθλήματα, αλλά θεωρώ όλα είναι μέσα στα πλαίσια της αγωνιστικά. Ήταν ένα καλό παιχνίδι και όλα τα παιχνίδια θεωρώ φέτος σε αυτή την κατηγορία θα είναι πάρα πολύ δυνατή και πολύ καλά. Πιστεύω ότι το τοπικό κανάλι που θα δώσουμε το δικαίωμα να δείξει κάποια παιχνίδια, αν βέβαια επιτραπεί από την ΕΡΤ όπως δείχνουν τα πράγματα θα επιτραπεί, νομίζω ότι κέρδος θα έχει μόνο και όχι να χάσει κάτι, αλλά και θα είναι και μια ευκαιρία για όλο τον κόσμο να απολαμβάνει έτσι τις αγαπημένες τους ομάδες μέσα από την τηλεόραση, την τοπική τηλεόραση τέλος πάντων. Έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας. Πάντα είστε πρόθυμος να μας δώσετε έτσι να μας πείτε την άποψή σας. Μια άποψη εμπεριστατωμένη, μια άποψη ενός μαχητή, παράγοντα, ενός προέδρου, ο οποίος... Ένα νοικοκυρεμένο σωματείο. Έχει κάνει το σωματείο του πολύ νοικοκυρεμένο, γιατί είναι και ο ίδιος νοικοκύριος. Έχει πολύ καλή δουλειά εκεί. Το μόνο που σας λέμε είναι να έχετε υγεία. Να έχουμε όλη υγεία να σας παρακολουθούμε και εσείς να προσπαθείτε. Να έχουμε τον κόσμο να έχει υγεία, γιατί τα κρούσματα καθημερινά βλέπετε να μπαίνουν, να είναι όλοι καλά πραγματικά και όλα να πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, καλή έναρξη. Καλό βράδυ. Γεια σας, καλό γεια σας. Ένα πολύ... Και πάμε γρήγορα σε ένα μικρό, ναι, ο Παναγιώτης Ματζανάς, εντάξει, είναι... Ο Απόλλωνας Λάρισας είναι ιστορικό σωματείο. Ιστορικό σωματείο. Το έχει κάνει, το έχει βάλει στο χάρτη. Ο Ματζανάς το βάλει στο χάρτη. Το σωματείο αυτό ο Ματζανάς το βάλει στο χάρτη. Πρώτο μου παιχνίδι στην Δέλτα Εθνική ήταν Απόλλων Λάρισας, Όλυμπος Κατερίνης. Όλυμπος Κατερίνης. Πάμε γρήγορα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί θα έχουμε και το φίλο μου τον Βασίλη τον Ζινέλη να μας πει τα τελευταία νέα για Ολυμπιακό Πόλο Νίκη Βόλου. Και από εκεί και πέρα μετά η μεγάλη έκπληξη θα έχουμε Κώστα Σταματίου από προπονητή Θησέα Αγριάς. Ο Θησέας πάει για πρωτάθλημα. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Ξανά μαζί λοιπόν και Βασίλη Ζινέλη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα Βασίλη, καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα Βασίλη, καλό μήνα. Τι γίνεται ρε Μπιλή? Να σταθώ σε αυτό που είπε ο κ. Ματζανάς, ότι θα μπουν η Καβάλα και η Ζάκυνθος, και αν έχουν παίχτες θα παίξουν. Αυτό ότι και αν έχουν παίχτες είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό όμως, έτσι. Φυσιολογικά γιατί... η Καβάλα τη βλέπω πιο έτοιμη. Όχι, καθόλου έτοιμη, γιατί δεν έχει προσφύγει καν. Η Ζάκυνθος είναι πιο έτοιμη. Η Ζάκυνθος είναι έτοιμη για να παίξει, αλλά δεν έχει παίχτες. Θα κάνει νέα προσφυγή στο διαιτητικό δικαστήριο. Ήδη έκανε, Βασίλη. Όχι, αυτή την έκανε για να παίξει. Ναι, εντάξει. Εκκρεμεί μια προσφυγή για να μπορέσει να, κατά τη ΣΥΜ να μπορέσει να κάνει τους ερασιτέχνες επαγγελματίες για να παίξουν. Αλλιώς σε περίπτωση που δεν παίξουν, όπως άκουσα και μίλησα και με τον πρόεδρο της Ζακίνθου, θα παίξει τρία παιχνίδια, θα χάσει 3-0 και θα αποχωρήσει. Αυτός ο πρόεδρος Ζακίνθου Βασίλη, οι φήμες λένε ότι είναι ένας ποδοσφαιρικός στοιχοδιώκτης, ο οποίος θέλει τα λεφτά από το στοίχημα και από τα τηλεοπτικά και να τα βάλει παντελόνι και γεια σας. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Μπορούμε να το πούμε για πολλούς αυτό, αλλά δεν είναι. Μπορούμε να το στοιχειοθετήσουμε όπως το λέει. Να σου πω κάτι. Χρειάζεται μεγαλύτερη στοιχείο απόδειξη ότι θα συμβεί αυτό άμα κάνει πράξη αυτό που είπε. Ναι, αλλά τη στιγμή που δεν θα μπορέσει να φτιάξει ομάδα, τι θα κάνει και η Καβάλα. Δεν θα βουλιστεί. Και η Καβάλα το ίδιο πρόβλημα έχει, δεν έχει παίχτες. Η Ζάκυνθος έκανε μεταγραφές, έκανε προετοιμασία με τον Δημήτρη Νόλη στην Θεσσαλονίκη μάλιστα και στα 3-5 πηγάδια. Αλλά δεν μπόρεσε ποτέ τη στιγμή που δεν εγκρίθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δεν έγινε δηλαδή ΠΑΕ επίσημα για να μπορέσει να κάνει συμβόλαια. Άρα έχει ένα τέχνος παίχτες. Οπότε
τη στιγμή που και η FIFA που ρώτησε η Ζάκη αν μπορεί να κάνει τους παίκτες, τους εραστέχνες επαγγελματίας, πήρε μια θετική απάντηση. Αλλά είπε όμως η FIFA από εσωτερική έτσι, πώς λένε, μετακίνηση παικτών εσωτερική. Κάπως έτσι το είπε η FIFA. Έδωσε ένα ιδιαίτερο... Είναι απλό. Αν είχε τους παίκτες αυτούς από πέρυσι, είχε δηλαδή 20 παίκτες από πέρυσι, μπορεί άνετα να τους κάνει επαγγελματίες. Αλλά η Ζάκη θα έκανε μεταγραφές. Ναι. Οπότε θα περιμένω αύριο να δούμε την κλήρωση. Καινούργια κλήρωση, ίσως... Με ρεπό. Ναι, παγκόσμια πρωτοτυπία. Το ρεπό. Κουράζεται πολύ και θέλει να κάνει και ρεπό. Δεν μου λες, οι πανηγυρισμοί από την πρόκληση της νίκης έπεσαν. Ποιοι πανηγυρισμοί? Από την πρόκληση της νίκης κοντά στα Τρίκαλα έχουν πέσει. Εντάξει, στη νίκη κρατάνε χαμηλούς τόνους, Απόστολε, και δείχνουν ότι έχουν μια καλή ομάδα, παίρνουν τα αποτελέσματα που χρειάζονται. Είχαν ετοιμαστεί και για το παιχνίδι με την Ξάνθη και μάλιστα βγήκε και ανακοίνωση ότι από αύριο μέχρι την Τετάρτη θα επιστρέφουν τα χρήματα σε αυτούς που είχαν αγοράσει και εστί, έτσι. Εισιτήριο απλό. Ναι, το εισιτήριο, το απλό που είχαν αγοράσει, γιατί υπήρχε προπόληση και υπήρχε και μεγάλη ζήτηση και θα επιστρέφονται τα χρήματα. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός Βόλου είχε σήμερα ένα φιλικό παιχνίδι στην Καρδίτσα. Έχασε 1-0 στο φιλικό αυτό παιχνίδι, αλλά το κυριότερο είναι ότι έχασε τον Δημήτρη Σάμου που αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι. Το γκολ για την ομάδα της Αναγέννησης Καρδίτσας πέτυχε ο Γκόλιας με κεφαλιά στο 81 μετά από σέντερ του Λότα. Λίγη σημασία έχουν βέβαια τα φιλικά παιχνίδια. Οι ομάδες έχουν δείξει ότι είναι έτοιμες να ξεκινήσουν το προβάσμα και μακάρι να ξεκινήσουν την άλλη εβδομάδα. Και βέβαια θα έχουμε και τα ρεπό, θα έχουμε και τις εμβόλυμες. Σίγουρα θα υπάρχουν τουλάχιστον 8 εμβόλυμες τώρα. Πάνω από 8, 8, 10 θα είναι. Έτσι είπε ο πρόεδρος, Βασίλη, ο κ. Μαρτζανάς έτσι είπε. Ήταν 6 τώρα. Ναι. Θα προσθεθεί μια αγωνιστική και μια αγωνιστική που δεν έπαιξαν θα γίνουν 8. Μάλιστα. Γιατί το πρωτάθλημα όπως και να έχει πρέπει να τελειώσει την 1η Μαΐου. Γιατί μετά πρέπει να παίξουν και το διπλό μπαράζ και να παίξει και τον μπαράζ με την ομάδα του Super League 1. Έτσι. Και εκεί δεν μπορούν να περιμένουν. Όχι, φυσικά και δεν μπορούν να περιμένουν, το έχουμε πει αυτό. Δεν μπορούν να περιμένουν με τίποτα, γι' αυτό θα τελειώσει τουλάχιστον τις πρώτες μέρες του Μαΐου. Την Πορτομαγιά. Ναι, αν κάποια ομάδα θα μπορεί να ζητήσει κλειδάριθμο, αν μπορεί να δοθεί κλειδάριθμο, είναι η Νίκη Βόλου. Όχι επειδή παίζει στο προηγούμενο πρόγραμμα που ίσχυε μέχρι προχθές, υπήρχαν 12 αγωνιστικές που συμπίπτουν να παίζουν στο Βόλο και η Νίκη και ο Ολυμπιακός. Αλλά το πρόβλημα η Νίκη το έχει με τον Βόλο Σνουποσού, γιατί η ομάδα χρησιμοποιεί την ίδια έδρα. Και πολλά παιχνίδια που συμπίπτουν θα πρέπει η Νίκη να παίζει Τετάρτη, έτσι. Ή Τετάρτη ή να χρησιμοποιεί άλλη έδρα. Ή να χρησιμοποιεί το δεύτερο γήπεδο που είναι υποχρεωμένοι να δηλώσει ως έδρα. Ναι, στο οποίο όμως θα συμπίπτει να παίζει ο Ολυμπιακός. Άρα θα πρέπει να υπάρξει και τρίτο γήπεδο, γιατί στο Πανθεσσαλικό δεν μπορείς να παίξεις δύο μέρες συνέχεια. Ναι, αυτό. Σε κανένα γήπεδο δεν μπορείς να παίξεις δύο μέρες συνέχεια. Απαγορεύεται. Αλλά ιδιαίτερα σε γήπεδα που παίζουν ομάδες μεγαλύτερης κατηγορίας και μικρότερης, δεν μπορεί να παίξει νίκη Σάββατο και να έχει αγώνα ο Βόλος την Κυριακή. Έτσι είναι. Να υπάρχει πρόβλημα αυτό. Ήδη στο, αν ίσχυε το πρόγραμμα που είχε βγει, το παιχνίδι που παίζει ο Βόλος με τον Άρη, η νίκη θα έπρεπε να παίξει άλλη μέρα. Άλλη μέρα, ναι. Και σε άλλο γήπεδο. Άρα μάλλον θα χρειαστεί και τρίτο γήπεδο η Νίκη, μάλλον κανένα Ρίγα Φεραίο βλέπω εγώ, γιατί έχει και παράδοση εκεί η Νίκη. Πηγαίνει στο... Μπορεί να γίνει έτσι μια... Μπορούν να βρουν έναν τρόπο να μην συμπίπτουν με τις... Κύριε, τις προδιαγραφές... Μόνο αν πάρει κλειδάριθμο με τον Ολυμπιακό Βόλιο. Εντάξει, και αυτό δεν μπορεί να αποκλείσει το γεγονός να παίζει την ίδια
μέρα με τον Βόλο Σνοποσού που είναι στην Αν στην, την ίδια αγωνιστική... Επειδή έχει βγει το πρόγραμμα μέχρι τη 17η αγωνιστική στην Super League 1, μπορούν να ρυθμίσουν κάποια πράγματα. Δηλαδή και η κλήρωση που γίνεται, δεν με νομίζω. Δηλαδή αν συμπέσουν οι αγωνιστικές, δηλαδή οι έδρες, την αγωνιστική, θα παίξει νίκη Βόλου μια μέρα πιο μπροστά, ο Βόλος την, κανονικά την μέρα που έχει οριστεί να γίνει το παιχνίδι. Ναι, η νίκη παίζει μια μέρα αργότερα, αν οριστεί ο Βόλος να παίξει Σάββατο. Ναι, μπορεί να κάτι μπορεί να γίνει. Εντάξει, σίγουρα παρά τις πολλές καθυστερήσεις έτσι και λοιπά, πιστεύω ότι να γίνει ένα καλό προβάδισμα, γιατί ειδικά στο Βόρειο Όμιλο... Από τις δύο βολιώτικες ομάδες είναι και δύο έτοιμες, Βασίλη. Ναι, είναι σε ετοιμότητα και οι δύο ομάδες. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικές, αν και υπάρχουν και άλλες πιο δυνατές ομάδες. Στο Νότο, εντάξει, βλέπουμε το Λεβοριακό να είναι πανέτοιμος, όχι έτοιμος, πανέτοιμος για την άνοδο. Αλλά και στο Βόρειο Όμιλο, εντάξει, βλέπουμε ότι υπάρχουν 11 ομάδες με ιστορία αλφα-εθνικής, γιατί εντάξει, δεν είναι η Τρίγλια, είναι ο Ηρακλής. Η Καλαμάτια, ο Πανσεραϊκός, η Λάρισα, η Ξάνθη, η Πατρίκαλα, η Βέρεια, ο Ολυμπιακός Βόλου, η Νίκη Βόλου, ο Πιερικός και τώρα η Καβάλα. Γίνανε 11 οι ομάδες που έχουν. Εγώ θα σου βάλω και μία ακόμα, θα σου βάλω και την αναγέννηση Καρδίτσας, παρόλο που δεν έχει μυρίσει άλλη εθνική. Ναι, όχι, λέω ότι υπάρχουν 11 ομάδες που έχουν και ιστορία αλφα-εθνικής. Ιστορία αλφα-εθνικής, ναι. Η αναγέννηση Καρδίτσας είναι από τα φαβορί μετά από τόσα χρόνια να καταφέρει να... Να ανεβεί στην μεγάλη κατηγορία. Ναι. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, να καλά και εσύ, Βασίλη, θα σε ακούσουμε αύριο στην εκπομπή σου στο ραδιόφωνο. Βασίλη, περιμένω τηλέφωνο. Έγινε. Κατάλαβες. Καλό βράδυ και καλό μήνα. Καλό μήνα. Καλό μήνα, καλό μήνα. Yeah. Πάμε γρήγορα, γρήγορα τώρα εμείς στην γάμα εθνική κατηγορία τα αποτελέσματα. Βγάλετε αυτό το μήνυμα από κάτω, Δακούνια. Λοιπόν... Δεύτερη αγωνιστική, Ήπατος Αταλάντη 1-0. Δήμητρα Ξινούπολης Αμβρυσέας Διστόμου 1-0. Εθνικός Κεραμιδίου Αετός Μακρυχωρίου 4-0. Ηρακλής Λάρισας Ατρόμητος Παλαμά 2-1. Ελασσόνα Νέα Αρτάκη 0-0. Και Φίκη Θησέας Αγριάς 1-2. Μεγάλη νίκη για τον Θησέα. Πάμε πρώτος ο Θησέας με τον Ήπατο. Δύο ομάδες που φαίνεται ότι πατάνε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο από τις υπόλοιπες. Από κοντά η Δήμητρα Ευξηνούπολης, ο Ηρακλής Λάρισας και η Ελασσόνα. Θα γίνει μάχη για την πρωτιά. Το Κεραμίδι πιο κάτω μαζί με τον Αμβρυσέα Διστόμου με 3 βαθμούς. Στην 8η θέση Αρτάκη με 2, 9η Αετός Μακρυχωρίου και 10ος, 11ος και 12ος Ατρόμητος Παλαμά με 0 βαθμούς η Αταλάντη και η Φίκη. Επόμενη αγωνιστική, Αετός Μακρυχωρίου Φίκη, Αμβρυσέας Διστόμου Εθνικός Κεραμιδίου, Αταλάντη Ηρακλής Λάρισας, Δήμητρα Ευξηνούπολης ΑΟ Ιπάτου, Ντερμπάρα, Θησέας Αγριάς ΠΟ Ελασσόνας και αυτό μεγάλο ντέρμπι και Νέα Αρτάκη Ατρόμητος Παλαμάς. Ο Ατρόμητος Παλαμάς είναι η δυσάρεστη έκπληξη μέχρι στιγμής του πρωταθλήματος, γιατί στις δύο πρώτες αγωνιστικές έχει 0 πόντους. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο αρχιτέκτονας της πολύ καλής μέχρι στιγμής πορείας του Θησέα Αγριάς στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, ο προπονητής του, ο κύριος Κώστας Σταματίου. Καλημέρα σας, κύριε Σταματίου, χρόνια πολλά για όλες τις μέρες και φυσικά καλό μήνα. Καλό μήνα, καλημέρα. Χρόνια πολλά για τις μέρες που πέρασαν, γιορτές, εθνικές, Άγιος, Άγιος Δημήτρης, όλα και κάποιον Δημήτρη θα έχεις. Εγώ έχω το γιο μου, βέβαια. Βέβαια, δεν τον χαίρεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα χαίρεσαι. Λοιπόν, καλό μήνα σε όλους. Καλές εκπομπές να έχουμε, να έχετε. Με τη βοήθεια τη δικιά σας θα έχουμε καλές εκπομπές, κύριε Σταματίου. Και μπορείτε να μου πείτε ποιο είναι το μυστικό που βρίσκεται ο Θησέας στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς τώρα, αυτή τη στιγμή.
Κωστά, κύριε Σταματίου. Ναι, ακούω. Έχουμε μία μικρή καθυστέρηση. Ναι, κλείστε την τηλεόραση να μιλάμε από το τηλέφωνο. Ναι, ωραία. Λοιπόν, εντάξει. Ναι, ποιο είναι το μυστικό λοιπόν, κύριε Σταματίου, που ο Θησέας αυτή τη στιγμή αγωνιστικά βρίσκεται στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς. Τι έχετε αλλάξει στο Θησέα, τι έχει γίνει τέλος πάντων? Δεν νομίζω ότι έχουμε αλλάξει κάτι. Ο Θησέας, από ό,τι έχω πει και εγώ από τη στιγμή που υπήρχε η συμφωνία για να ξεκινήσουμε τη συνεργασία, συνεχίζει αυτό που κάνει εδώ και 3 χρόνια. Ετοιμάζει νεαρούς ποδοσφαιριστές, έχει κάποια έμπειρα παιδιά, κράτησε τον κορμό. Ταπεινά και σεμνά δουλέψαμε πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα που περιμέναμε να αρχίσει το πρωτάθλημα, Αποστόλη, γιατί όπως ξέρεις και εμείς από 19 Σεπτεμβρίου τελικά καταλήξαμε να ξεκινήσουμε 24 Οκτωβρίου και πάλι καλά. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν αρχίσει όμως. Ακριβώς, αυτή η ταλαιπωρία που συμβαίνει και στις ομάδες Super League 2 την περάσαμε και εμείς κατά ένα βαθμό. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, γιατί προσπαθούμε όλοι, διοίκηση, προπονητές, παίκτες, και παρουσιάζουμε αυτό το καλό αποτέλεσμα που ξεκίνησε από τα φιλικά, συνεχίστηκε στο κύπελλο και συνεχίζεται και τώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει μυστικό, προσπάθεια και πάλι προσπάθεια. Νομίζω στο ποδόσφαιρο το πρώτο πράγμα είναι η δουλειά, η προπόνηση, και από εκεί και πέρα χρειάζεσαι και την τύχη, χρειάζεσαι και την ικανότητα των παιχτών και πολλά άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να συμβούν στο ωραίο άθλημα αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο. Οπωσδήποτε έχει μια καλή διοίκηση, έτσι. Δεν το συζητάμε, γιατί προσέξτε λίγο, υπάρχουμε εμείς οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές όταν υπάρχουν οι καλές διοικήσεις. Ο Θησέας έχει μια διοίκηση η οποία πιστεύω ότι απαρτίζεται από τα ίδια περίπου πρόσωπα εδώ και 3 χρόνια. Ναι. Έχει μια φιλοσοφία την οποία σας την προείπα. Πώς να σας το πω, πηγαίνει σύμφωνα με τα οικονομικά που μπορεί, με τις δυνατότητες που μπορεί να προσελκύσει παίχτες, και δίνει βήμα κυρίως σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Θα έλεγε κάποιος ο οποίος παρακολουθεί, και όχι δημοσιογράφος, ένας απλός παρατηρητής. Κύριε Σταματίου, πού το πάει ο Θησέας δηλαδή? Άντε να βγει πρωταθλητής. Και τι έγινε δηλαδή? Πού θα πάει μετά? Νομίζω, Απόστολε, ότι είναι υπερβολή αυτό. Ο στόχος του Θησέα είναι να είναι στην Εξάδα. Όπως ξέρεις, είμαστε 12 ομάδες. Μία βγαίνει, 6 μένουν και οι υπόλοιποι αποχαιρετούν την κατηγορία. Μάλιστα. Εμείς θέλουμε λοιπόν να αποφύγουμε την περσινή περιπέτεια του Θησέα, ο οποίος σώθηκε στο παραπέντε. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος, και βεβαίως να πλασαριστούμε στις θέσεις που οδηγούν με ασφάλεια στην νέα παραμονή για την επόμενη χρονιά. Ναι, αν έρθει όμως και το κάτι παραπάνω, δεν θα πούμε όχι, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, κανένας προπονητής, καμία διοίκηση και παίκτες δεν λένε όχι ότι τους έρχεται το καλύτερο. Αλλά θεωρώ ότι εμείς πρέπει να πάμε να συνεχίσουμε αυτό που σας είπα, ταπεινά, όμορφα, να προσπαθούμε κάθε Κυριακή, και από εκεί και πέρα η χαρά που μας δίνει το αποτέλεσμα της κάθε Κυριακής πραγματικά είναι μεγάλη, Αποστόλη. Και αυτό γιατί αγαπάς το άθλημα που κάνεις, αλλιώς... Ακριβώς, γιατί η γάμα εθνική είναι μια κατηγορία η οποία, εντάξει, θα έλεγα είναι... Δεν την προσέχει κανένας. Παρ' όλα αυτά έπρεπε να προσεχθεί, γιατί παίζουν Ελληνόπουλα, υπάρχουν καλοί παίχτες, νεαροί, και νομίζω ότι θα πρέπει να δώσει και μεγαλύτερη προσοχή η ΕΠΟ στα επόμενα χρόνια. Κάνει κάποιες κινήσεις, αλλά δεν φτάνει. Το ρόστερ της ομάδος, υπάρχει περίπτωση να εμπλουτιστεί στην μεταγραφική περίοδο που αρχίζει σε... 1,5-2 μήνες? Κοίταξε, σαφώς σε όλες οι ομάδες το Δεκέμβριο κάνουν διορθωτικές κινήσεις. Εμείς αυτή τη στιγμή να σου πω ότι έχουμε ένα έμπειρο κορμό και έχουμε πολλά νέα παιδιά. Θα σου πω ότι έχουμε 10 μικρούς.
Και υπάρχει και πολύ το εντόπιο στοιχείο, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, προσπαθούμε ό,τι μπορούμε από την περιοχή εδώ της Αγριάς και τα λοιπά να το εκμεταλλευτείτε. Να το εκμεταλλευτούμε, να δώσουμε τα φώτα σε αυτά τα παιδιά να δείξουν τις δυνατότητες τους. Πρέπει όμως να έχουν και αυτή η υπομονή. Δεν γίνεται αμέσως να γίνεις ποδοσφαιριστής γάμα εθνικής. Πρέπει σιγά σιγά μέσω των προπονήσεων, μέσω προσπάθεια, των προσπάθεια και τα λοιπά, σιγά σιγά να δείξουν τα προσόντα τους, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο καθένας θα πάρει την ευκαιρία που του αξίζει. Την Κυριακή παίζεται ένα παιχνίδι, αρχίζουν τα ντέρμπι, κόντρα σε μια ομάδα που έχει πολύ βαριά φανέλα. Έχει παίξει σε επαγγελματικές κατηγορίες μέχρι Β' Εθνική. Μιλάμε για τον ΠΟ Ελασσόνος. Ακριβώς, ακριβώς. Μια ομάδα η οποία έχει κάνει και αυτή τις κινήσεις της φέτος. Έχει ένα προπονητή, έναν άνθρωπο που έχει γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τον κύριο Μόρα, ήσταν σε κακές ώρες. Βεβαίως, και μόνο και μόνο η παρουσία του δίνει έγκληση σε αυτή την ομάδα. Όπως είπες, την ακολουθεί η ιστορία, την ακολουθούν όλα αυτά που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Βεβαίως θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για μας, αλλά και για την Ελασσόνα. Και θα έλεγα, Αποστόλη, ότι κάθε Κυριακή, αν διαβάζεις το πρόγραμμα, θα δεις ότι υπάρχουν παιχνίδια τα οποία κανένας δεν ξέρει τι αποτέλεσμα θα βγει. Κανένας δεν ξέρει, είναι που σημαίνει ότι είναι το πρωτάθλημα πολύ αμφίροπο, έτσι δεν είναι? Είναι ακριβώς, να σου πω τώρα, ξεκίνησε και ο Ηρακλής Λάρισας και το Ύπατο και η Αρτάκη είναι τα πρώτα φαβορή. Με βάση τα budget μιλάμε πάντα, έτσι, με βάση τους ποδοσφαιριστές που έχει αποκτήσει κτλ. Αυτή τη στιγμή όμως μόνο το Ύπατο έχει το απόλυτο. Και ο Θησέας. Και ο Θησέας, βέβαια, εμείς δεν ήμασταν στις ομάδες που θέσαμε σαν στόχο τον πρωταθλητισμό, ήμασταν στις ομάδες που είπαμε αυτό ακριβώς που σας είπα προηγουμένως, ότι να είμαστε στην εξάδα εκεί, να μπορούμε να έχουμε μια καλή ομάδα, να τη χαίρεται ο φίλαθλος κόσμος της Μαγνησίας και δί της Αγριάς, και από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, κάθε Κυριακή να παίρνουμε αυτό που μπορούμε και στο τέλος να κάνουμε ταμείο και να διατηρήσουμε και την ομάδα, αλλά και ό,τι καλύτερο μας έρθει να το προσπαθήσουμε. Θυμάμαι, η περίπτωση του Θησέα μου θυμίζει κάτι από το παρελθόν, πριν από αρκετά χρόνια, καμιά σαρανταριά, όταν εσύ ήσουν ακόμα στις Ακαδημίες του Αλμυρού, τότε ξεκινούσες το ποδόσφαιρο. Ο Τοξότης ξεκίνησε το πρωτάθλημα στο Πανελλήνιο της Γάμα Εθνικής με σκοπό να σωθεί και τελικά βγήκε με διαφορά πρώτος. Ναι, αυτά, Αποστόλη, σαφώς γίνονται. Γίνονται όμως κάθε 40 χρόνια, όπως είπες. Ήρθαν τα 40 τώρα. Εγώ πιστεύω ότι με βάση τα όσα έχω δει, γιατί τον Θησέα τον είδα μόνο από το live streaming, ενώ την Ελασσόνα και και τον Ηρακλή Λάρισα τους είδα και διαζώσεις. Πίστεψέ με, coach, δεν υπάρχει διαφορά. Όχι, γι' αυτό σου είπα και εγώ ότι αν θα δεις ότι κάθε αγωνιστική θα υπάρχουν αποτελέσματα τα οποία δεν θα τα περιμένει κανένας. Δηλαδή σήμερα περιμέναμε ότι, ας πούμε, η Αταλάντη θα χάσει εύκολο στο Ύπατο, και η Αταλάντη όχι μόνο δυσκόλευσε το Ύπατο και παραλίγο να πάρει και αποτέλεσμα. Έτσι. Και αν εξαιρέσουμε τη νίκη, το ευρύ σκορ του Κεραμιδίου, όλα τα παιχνίδια όπως βλέπεις είναι στο γκολ. Είναι στο γκολ, που σημαίνει ότι υπάρχει μεταβλασμός. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στις δύο πρώτες αγωνιστικές το ξεκάθαρο φαβορί, να το πούμε έτσι. Το ξεκάθαρο φαβορί δεν υπάρχει, αλλά αν κάνει ο Θησέας το 3-3 ή το 4-4, τότε γίνεται από μόνος του ξεκάθαρο φαβορί για όλους, αλλά και για τον ίδιο τον εαυτό. Επιμένεις πάλι, αλλά εγώ θέλω να προσγειώσω τους παίκτες μου. Έχουμε δει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο. Έχουμε μια καλή ομάδα, θα λέω εγώ, μια αγωνιστική ομάδα η οποία δεν καταθέτει τα όπλα. Θα σου πω ότι σήμερα είχαμε και την τύχη μαζί μας, αλλά μας δικαιώνει το γεγονός ότι δεν τα παρατάμε. Δηλαδή είχαμε μια, ας πούμε, μέτρια εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά ήμασταν πολύ καλοί στο δεύτερο. Το γεγονός ότι προηγήσε... Και Αποστόλη, συγγνώμη, και απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα.
το ναι, θυμίζω. Και μάλιστα παίζατε και στην έδρα της, στο χωριό. Και στην έδρα της και μάλιστα με μια ομάδα η οποία είχε μονόδρομο την νίκη, γιατί είχε χάσει την προηγούμενη Κυριακή. Είχε χάσει την προηγούμενη Κυριακή. Στην Αλασσόνα. Είχε πολύ καλή παρουσία στο κύπελλο Ελλάδος κόντρα στην... Ακριβώς, όπως είπες και εσύ, δυσκόλεψε πάρα πολύ ακόμη και την νίκη. Την νίκη Βόλου, ναι. Και το, μας το απέδειξε σήμερα, έτσι, ξαναλέω πάλι ότι από τη Φίγκη δύσκολα θα περάσουν άλλες ομάδες. Ναι, μα κάνει όμως εντύπωση το γεγονός ότι προηγείσαι, ισοφαρίζεσαι και βρίσκεις το κουράγιο να ξανακάνεις το... να προηγηθείς και να πάρεις το τρίποντο. Και αυτό μάλιστα, κάτι λέει. Είμαστε πολύ καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο από ότι ήμασταν στο πρώτο. Αυτό δείχνει κάποια στοιχεία αυτής της ομάδας, δηλαδή ότι έχει ένα μέταλλο, έχει μια ψυχή, αυτά τα παιδιά δεν τα παρατάνε, έχουμε τις αδυναμίες μας σαν ομάδα, σαφώς, υπάρχουν τα σκαμπανεβάσματα των νεαρών παιχτών, αλλά όμως όλο αυτό το κομμάτι της αγωνιστικότητας και της προσπάθειας όλων των παιδιών φέρνει τα αποτελέσματα. Πάντως από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, coach, ξεκάθαρο φαβορί δεν υπάρχει εκτός... Όχι, όχι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν υπάρχει καθόλου. Και μπορεί το πρωτάθλημα να γίνει πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο για το Θησέα, αλλά και για τον φίλαθλο κόσμο του Θησέα στην Αγριά, οι οποίοι την πονάνε την ομάδα αυτή, την έχουν μέσα στην καρδιά τους και κάνουν τα πάντα. Δηλαδή, αν ρωτήσεις κάποιον Αγριό, τι είσαι, πρώτα θα σου πει Θησέας, και μετά θα σου πει νίκη Βόλου, Βόλους, Ολυμπιακός Βόλου. Συμφωνώ απόλυτα. Εμένα είναι η τρίτη θητεία μου σε αυτή την ομάδα. Έτσι, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Πρώτα θα πει είμαι Θησέας. Ρωτάω εκείνον τον Τινέζο, τι είσαι, Θησέα δεν Θησέα. και δυναμική παρουσία στα παιχνίδια, έτσι, Απόστολε. Δυναμική παρουσία, μπράβο. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό ο κόσμος. Βεβαίως, γιατί κοιτάξτε να δείτε, στο πρώτο παιχνίδι του Κεραμιδίου, είχαμε και εκεί μια ανταγωνιστική ομάδα, δεν ήταν εύκολο παιχνίδι και ο κόσμος μας έσπρωξε στο δεύτερο ημίχρονο για να πάρουμε την νίκη. Το 1-0. Στο 1-0. Βέβαια, βέβαια. Να σου πω κάτι, φίλε Κώστα. Τίποτε στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, δεν είναι τυχαίο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το προϊόν που δείχνει ο Θησέας προς τα έξω είναι μια συλλογική προσπάθεια τριών μερών. Δηλαδή διοίκησης, προπονητών, παιχτών με συμπαραστάτη τον κόσμο. Με συμπαραστάτη τον κόσμο και θα πρέπει, αν θέλουν όλοι, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο προπονητής, οι συνεργάτες και οι ποδοσφαιριστές θέλουν να γίνει το άλμα. Αν συμφωνεί και η διοίκηση αυτό, γιατί και ο κόσμος θέλει, τότε θα πρέπει, είστε υποχρεωμένοι να το προσπαθήσετε. Εμείς αφέστομαι να προσπαθήσουμε, το καταθέτω εγώ σίγουρα, να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτό το πρωτάθλημα όπως ξεκινήσαμε. Χαρήκαμε πάρα πολύ τη διαδρομή μας στο κύπελλο. Όπως ξέρετε όλοι αποκλειστήκαμε άδικα. Ναι. Θα μπορούσε ο Θησέας να είναι στους 16 του κυπέλου. Δυστυχώς ένα σφύριγμα... Ένα λάθος στιγμίο, ναι, ναι. Συμβαίνουν αυτά. Ορίστε. Συμβαίνουν αυτά, λέει. Συμβαίνουν αυτά, το αποδεχτήκαμε, αλλά θέλω να πω ότι μας πείσμωσε αυτή η αδικία του κυπέλου και μπήκαμε στο πρωτάθλημα με έτσι, με μία... Και την πλήρωσε το Κεραμίδι, η Φίκη και ο Απόλλων και ο Ποελασσόνος αύριο μεθαύριο. Μακάρι. Πάντως, θα ήθελα να πω ότι... μου προκάλεσαν οι κουβέντες σου πολύ καλή εντύπωση, γιατί σε έχω παρακολουθήσει σε πολλές συνεντεύξεις που έχεις δώσει. Είχες πει πριν από κάποιο καιρό ότι πήρα μια ομάδα στην οποία είχε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ο προκάτοχός μου. Μα ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που σε τιμά ιδιαίτερα, Κώστα Σταμάτιο. Ο Θησέας στα τρία χρόνια αυτά δεν έκανε αυτές τις πορείες τυχαία. Οι άνθρωποι αυτοί, οι προκάτοχοι μου, δουλέψαν, βάλανε βάσεις και αυτή τη στιγμή ο Θησέας έχει ένα κορμό ο οποίος είναι από τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Και φυσικά μιλάω για τον κύριο Μπακάλι. Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Ο Λάκης δεν χρειάζεται διαπιστευτήρια.
έβαλε τη δική του σφραγίδα και μάλιστα ο Θησέας έχει κάνει την καλύτερη πορεία στην ιστορία του με Λάκη Μπακάλι, έτσι. Ναι, ο Λάκης ο Μπακάλης έχει βάλει την δικιά του σφραγίδα, αλλά την τεράστια υπογραφή καλύτερα να την βάλει ο Κώστας του Σταματίου. Μακάρι, Απόστολε, να μπορέσω στα τελευταία χρόνια της προπονητικής μου να δώσω έτσι μια όθηση σε αυτά τα παιδιά. Εμένα περισσότερο με ενδιαφέρει να τα βοηθήσω ποδοσφαιρικά και ειδικά τα νέα παιδιά. Έχω μια αδυναμία και θέλω όταν θα αποχωρήσω κάποιοι νεαροί ποδοσφαιριστές να έχουν πάρει από μένα κάποια στοιχεία τα οποία θα τους οδηγήσουν στις μεγαλύτερες κατηγορίες και στις μεγαλύτερες ομάδες, πρώτα της Μαγνησίας και της υπόλοιπης Ελλάδας. Κώστα Ματίου, σε σένα δίνουμε τα συγχαρητήρια, αλλά τα συγχαρητήρια απευθύνονται στη διοίκηση του Θησέα, στο πρόσωπό σου βέβαια το εισπράττουν όλοι, οι ποδοσφαιριστές σου και οι συνεργάτες σου στον πάγκο που κάθισε. Εύχομαι το όνειρό σας να γίνει πραγματικότητα και στο φινάλε αυτή η μικρή γειτονιά του πολυδομικού συγκροτήματος του Βόλου, το μικρό αυτό χωριό η Αγριά, που πολλοί λένε ότι δεν έχω πατήσει ούτε Γερμανοί στο 40, αξίζει να κάνει αυτό το μεγάλο το άλμα, γιατί είναι κάτι που θα δώσει τεράστια ψυχική ανάταση, περηφάνεια, όχι αλαζονιά, περηφάνεια στον μέσο αγριώτη που αγαπάει το ποδόσφαιρο, αγαπάει την ομάδα του, αγαπάει την ποδοσφαιρική και αθλητική προσπάθεια. Να είσαι καλά και σου εύχομαι το καλύτερο. Καλή επιτυχία. Εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά, να έχετε καλές εκπομπές και εύχομαι μέσα από αυτή τη διαδικασία και οι ομάδες οι δικές μας, η υπέροχη ομάδα που έχει ο Βόλος στην Super League και ο Ολυμπιακός Βόλος με την Ίδια Βόλου που ξεκινάνε αυτόν τον μαραθώνιο και όπως είπε και ο Βασίλης Ζουνέλης, είναι θα έλεγα μια παλιά αλφα εθνική. Έτσι, έτσι, έτσι. Η Super League 2. Εύχομαι τα καλύτερα και στις δύο ομάδες και βεβαίως και στην ομάδα που εκπροσωπεί την ΓΑΜΑ Εθνική μετά από εμάς, τη Δημητρία Ξενοπούλης. Να είσαι καλά Κώστα, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλά βράδυ, παιδιά. Γεια. Ένα τηλέφωνο παρακαλώ. Κάποιος σας επικοινωνήσει μαζί μας τώρα, γιατί ήρθε η ώρα να κάνουμε την κλήρωση. Η ΓΑΜΑ Εθνική έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Μάλλον ο Θησέας πάει για το πρωτάθλημα. Τι μάλλον, αφού είναι πρώτος με 6 βαθμούς στις 2 αγωνιστικές. Και γιατί όχι. Αν καθαρίσει και τον Ελασσόνα, τότε θα είναι έγκλημα να μην ανασκουμποθούν διοίκηση, προπονητής και παίχτες, να πούν ότι τώρα τελείωσε. Πάμε μπροστά και ό,τι βγει. Λοιπόν, ένα τηλεφώνημα παρακαλώ. Δώσε τις απαντήσεις. Οι απαντήσεις είναι για τους διαιτητές. Είπαμε, είναι ο κύριος Λάτσιος. Είναι ο κύριος, μου γράφουν ο κύριος Σιρμακέζης, είναι. Είναι ο κύριος Σιρμακέζης. Τιμολέον Λάτσιος, Τιμολέον Λάτσιος, ο κύριος Τζίλος, ο κύριος Κουλάς, ο κύριος Δαλούκας. Ναι. Υπάρχουν, είναι η Birmingham City για τις τέσσερις ομάδες, η Aston Villa, η West Bromwich Albion και φυσικά είναι αυτό, είναι η Wolves. Η Wolves είναι ομάδα του πολυδομικού συγκροτήματος της πόλης του Birmingham. Και μου γράφουν αρκετοί εδώ, αλλά δεν είναι σωστοί. Δεν είναι σιδηρινάς ο Κώστος Τριχιάς. Ο Θανάσης ο Τριχιάς είχε το παρατσούκλι σιδηρινάς. Ο Κώστος ο Τριχιάς και δεν το βρήκε ένας μόνο, ο οποίος είναι μέσα στην κλήρωση βέβαια, ήταν το προσωνύμιο του Γάτα. Ο Κώστος ο Τριχιάς, το παρατσούκλι. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Θα μας βοηθήσετε στην κλήρωση. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Καλημέρα, καλό μήνα. Θα μας βοηθήσετε, λέω, στην κλήρωση. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πείτε μου τρεις αριθμούς από το 1 ναι, 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 έως το 17 και δύο
από το 1 έως το 10. Πρώτα πάμε τρεις αριθμούς από το 1 έως το 17. Λοιπόν, 4, 8, 11. 8 και 11. 8. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δύο αριθμούς από το 1 έως το 10. 5 και 10. 5 και 10. Ωραιότατα. Από πού παίρνετε τηλέφωνο? Βόλο. Φίλος σήμερα, Αποστόλη. Από το Βόλο. Επειδή πήρατε τηλέφωνο και μας βοηθήσατε, θα σας δώσουμε αρτολιχουδιές από την εταιρεία Φορναρέτα. Την Τετάρτη θα έρθετε εδώ στον Άστρα από τις 11 έως τις 12 για να πάρετε τα γλυκά σας. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μήνα και σένα και στο Σπύρο. Να είσαι καλά. Επίσης. Καλό μήνα. Σου εύχομαι υγεία προσωπική υγεία, και οικογενειακή. Υγεία πάνω απ' όλα. Να είσαι καλά. Φίλος είμαι, γνωστός. Φίλος και των δύο είμαι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Δεν σε έχω καταλάβει φίλος ακόμα. Φίλος και των δύο είμαι. Και το Σπύρο και σένα Αποστόλη από χρόνια. Πες το μικρό, το μικρό πες. Νίκο Τσούκας λέγομαι. Α, ο Νίκος. Α, μάτσι. Ωραίος, ωραίος. Ωραία, σε περιμένω, Νικόλα, για τα γλυκά την Τετάρτη. Θα σου πω κάτι. Έλα. Θα σου πω κάτι. Θέλω να μου πεις ποιο... Μπράβο, να σου πω και κάτι. Πες μου, πού ήταν ο μεγαλύτερος σύνδεσμος φιλάθλων Νίκης και Ολυμπιακού στο Βόλο. Νίκης και Ολυμπιακού Βόλου. Που ήταν όλοι αγαπημένοι. Πού ήταν... Ναι, ναι. Ενώ σε ποιο μέρος στεγάζονταν. Ναι, που μαζευόμασταν όλοι οι Ολυμπιακοί κυνηγιώτες χωρίς να μαλώνουμε. Πού, στην Ιάσονος ήταν. Στην Ιάσονος. Είδες ότι είμαι παλιός, παλιωσερά. Έτσι. Στην Ιάσονος, στην Ιάσονος. Έτσι πρέπει ρε Νικόλα, γιατί να μαλώνουμε. Μπράβο. Που κάναμε τις πλάκες τότε. Έτσι, το ποδόσφαιρο είναι... Είναι χαρά, είναι πλακίτσα, είναι το πείραγμα, το φιλικό το πείραγμα, όχι το... Μπράβο. Με χιούμορ, όχι... Με χιούμορ, βέβαια. Το αλατοπίπερο, αυτό είναι. Δεν είναι έτσι, να μην πω τι, αυτό που γίνεται σήμερα. Αφού ήμασταν στα εργοστάσια την άλλη μέρα, μας έτσι, ρε, αρχίγε, έτσι, αφού ήμασταν μαζί στο Μεροδούλη. Μπράβο. Νικόλα, να είσαι καλά! Έγινε, καλό βράδυ, παιδιά. Καλό μήνα, ναι. Να είσαι καλά. Ναι, ναι, ναι. Καλό μήνα. Γεια. Λοιπόν, το τάμπλετ από την εταιρεία Jimmy's. 1-1-7. Τα τρία τελευταία νούμερα είναι από σταθερό. 1-1-7 το τάμπλετ. Και το γκέιζερ είναι... Το 8-23, τα τρία τελευταία νούμερα. 8-23. Φίλτρο νερού, γκέιζερ από την εταιρεία Ίδωρ Μαγνησίας. Θάνος χρώμα, 15 κιλά βιολογικό χρώμα, 4-66. Τα τελευταία νούμερα είναι... Από σταθερό 4.66 και το αντιανεμικό με τον πυροσβεστήρα είναι τα τρία τελευταία νούμερα, είναι το 9.88. Θα επικοινωνήσουμε εμείς, η τηλεόραση του Άστρα, οι συνεργάτες οι δικοί μου θα επικοινωνήσουν μαζί σας, θα συνοηθούν μαζί σας για την συνάντηση που θα γίνει κάθε Τετάρτη αμέσως μετά την εκπομπή από τις 11 έως τις 12 στην τηλεόραση του Άστρα, στη ρεσεψιόν, παίρνετε τα δώρα σας από τους συνεργάτες τους δικούς μου, τους συνεργάτες της εκπομπής. Τα δώρα φυσικά θα συνεχιστούν
να ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά τους χορηγούς μας, Ίδρο Μαγνησίας, Φορναρέτα, Θωμάς Μαλαμίδης και τώρα είναι και ο Μεθυστάνας, το Τσιπουράκο Μεθυστάνας, που δίνει ένα τραπέζι για τέσσερα άτομα μεσημέρι για όσους απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις και κερδίσουν με βάση την κλήρωση, από την κλήρωση που θα γίνει για την, για το δώρο. Μια γραμμή τελευταία, ναι. Γεια σας. Καλημέρα, καλό μήνα. Ναι, καλό μήνα, Απόστολε. Για κέρδισα, είμαι ο Κώστος Κουτσιβός. Γεια σας. Καλημέρα, καλό μήνα. Από το 466 είσαι. Ναι, 466. Στο σπίτι του Καρούλη να πάρει τα χώματα. Δεν μπορώ να το δω τα πάρω. Εγώ είμαι στην Πιτζέλα, στα Μαλιάπολη. 2422. Ναι, από τη Λαμαλιάπολη, ο Κώστος Κουτσιβός είμαι. Έλα, γνωστός, γνωστός. Σκουλάς, Τζίλος και Τζουμάρας. Η απάντηση. Να τα πάρω πώς. Σκουλάς, λέω, απαντήσεις, Σκουλάς, Τζίλος και Τζουμάρας. Να κλείσει την τηλεόραση. Μπράβο. Αυτούς είπανε. Ναι, αυτή είναι η απάντησή σας, ήταν σωστή και κερδίσατε και στην κλήρωση. Ναι, κέρδισα. Λοιπόν, να είστε καλά, γενικώς. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι τώρα. Επειδή δεν μπορώ να έρθω εγώ στο Βόρο να πάρω τα χρώματα, θα τα δώσω στο σπίτι του Κανούλη. Εντάξει, λοιπόν, καλό μήνα. Καλό μήνα. Γεια σας. Παλιός δίτης ο Κώστας Κουτσιμπός. Και φίλος. Οπότε θα τα πάρεις εσύ τα χρώματα. Εντάξει. Και θα δω εσύ στο... Εντάξει. Είχε πάρει από την 2422. Αμαλιάπολη. 466, δεν λέω το ποιο είναι το νούμερο του. Έχω πάει, έχουμε βρεθεί. Ναι. Εντάξει, είναι αξιολογότος κύριος. Βεβαιότατα. Εξαιρετικός και σαν διαιτητής, άφησε την ιστορία του, έβαλε τη σφραγή του κι αυτός. Λοιπόν, Σπύρο, καλό μήνα να έχουμε. Επίσης, εσύ καλή εβδομάδα. Εσύ τώρα, εκτός από την ενασχόλησή σου με την τηλεόραση, έχεις και την παραγωγική ενασχόληση. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, Σπύρο. Πώς σου λείπεις από τη διαιτησία, ρε μεγάλη? Είπα, το έχω κλείσει το κεφάλαιο αυτό. Στο λέω εγώ, όχι χωρίς να σου θέλω να σου κάνω το κέφι. Πώς σου λείπεις από τη διαιτησία σαν παράγοντας πλέον? Λοιπόν, έχω κλείσει, είπαμε. Τελείωσε. Δεν θα ασχοληθώ. Λέμε για... Επιτρέπετε να μην ήσουν εσύ κάτω στην ΕΠΟ τώρα. Δεν... Τέλος πάντων. Καλό μήνα να έχουμε. Επίσης. Υγεία, ευτυχία και τι άλλο. Και να είμαστε όρθιοι. Να είμαστε όρθιοι πάντα. Και είπαμε εμβόλιο. Και εμβόλιο, μάσκα. εμβόλιο και μάσκα πάντα. Εγώ περιμένω, έκλεισε 6 μήνες και περιμένω την τρίτη δόση. Γεια σας.